Η αλήθεια του καθενό είναι διαφορετική με βάση την πραγματικότητά του. Δηλαδή, το τι είναι αλήθεια για εμένα, για σένα, δεν μπορεί να πει ότι είναι και για κάποιον τρίτο. Οπότε, πρέπει να δημιουργούμε φίλτρα και να μαθαίνουμε όσο περισσότερο γίνεται και να αξιολογούμε μετά αυτά που μάθαμε. Έτσι, ώστε να δημιουργούμε έτσι σε μια πορεία μια αλήθεια για να μπορούμε να, να κινηθούμε, ρε παιδί μου. Για πάρα πολλού, ε, το χρήμα, όπως και για μένα, εντάξει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα μέσο, σαν ένα εργαλείο το οποίο θα με κάνει να περάσω ένα μήνυμα, να εκπληρώσω εν τέλει ένα σκοπό. Πιστεύω ότι ο κόσμο χρησιμοποιεί σαν δικαιολογία το κομμάτι το Α, δεν θέλω να βγάλω παραπάνω χρήματα. Α, δεν θέλω να βγάζω παραπάνω χρήματα την ημέρα. Α, ε, 100.000 ευρώ. Τρομάζω τώρα, αλλάζει η πραγματικότητά μου. Γιατί στην πραγματικότητα, και έχω μιλήσει με πάρα πολλού χιλιάδε ανθρώπου και ακούστε το καλά αυτό που θα πω, ο κόσμο δεν είναι ότι δεν έχει αντίληψη, δεν είναι ότι πάσχει από νοοτροπία. Είναι ότι δεν έχει καθορισμένο σκοπό και στόχο. Γιατί δεν το έχουν μάθει να σκέφτεται έτσι. Αυτή τη στιγμή το παιχνίδι, ό,τι και αν θέλουμε να πούμε παιχνίδι, περισσότεροι καταλαβαίνουν τι εννοώ, κρίνεται με βάση το για να ακουστεί ο λόγο σου τι εξουσία έχει. Η εξουσία δεν είναι μόνο η δύναμη, αλλά είναι κατά κύριο λόγο και τα λεφτά. Άρα, είτε είσαι καλό, είτε είσαι κακό, whatever. Ε, Έχοντα περισσότερα φράγκα, να το πω έτσι, έχεις περισσότερη δύναμη. Με τη δύναμη μπορείς να πάρεις εξουσία. Και έτσι μόνο θα ακουστεί το μήνυμά σου, οποιοδήποτε κάνει αυτό. Επομένω, όσοι τρόποι μπορεί κάποιο να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα, τόσο το καλύτερο. Ο κόσμος μας άλλαξε. Εμείς αλλάξαμε. Οι άνθρωποι με δυσκολία στην προσαρμοστικότητα μένουν εκτός. Αποστασιοποιούμαστε από το πραγματικό μας περιβάλλον. Αποστασιοποιούμαστε από την κοινωνική μας φύση και τους άλλους ανθρώπους. και ενώ φαινομενικά είμαστε πιο συνδεδεμένοι από ποτέ πιο εύκολα προσβάσιμοι από ποτέ μέσα μας νιώθουμε πιο μόνοι και φοβισμένοι από ποτέ Μέχρι πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση Πότε θα βρούμε τον ανώτερό μας σε αυτό Έχεις την όρεξη να ξεκινήσεις από το μηδέν Έχεις τη θέληση να παλέψεις για την ελευθερία σου. Ονομάζομαι Τέρι Χατζη Ερεμίας και ακούς το podcast Ελεύθερος. Λοιπόν, ωραία, καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα podcast ελεύθερο. Το συγκεκριμένο επεισόδιο θα σου δείξει πώ να αποκτήσει οικονομική ελευθερία και πώ να αυξήσει το οικονομικό σου IQ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένο. Έχω μπροστά μου τον Πάνο, τον Μουρουδέλη, ένα μεγάλο Instagram account. Δεν ξέρω αν έχει και άλλα στοιχεία ενεργητικού, μπορεί να έχει και TikTok και άλλα πράγματα. Mm. Είναι ένα παλικάρι το οποίο έχει ταράξει τα νερά του trading. Ξέρω ότι και εγώ ασχολούμαι με trading. Ο Πάνο ασχολείται με forex trading. Εγώ ασχολούμαι με μετοχέ, με stocks. Και έτσι όπως τα λέγαμε είναι πολύ ενδιαφέρον τύπος, ασχολείται πάρα πολλά χρόνια, έχει δει άπειρες περιπτώσεις ε, μαθητών και γενικότερα τα έχει δει όλα και είναι εδώ μπροστά μου για να μας πει τα μυστικά του. Πάνω τι κάνει, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε. <συσκλήσει> αδερφέ μου, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όλα καλά, όλα top. Μου άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή. Νομίζω ότι θα πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για όλο το κοινό το οποίο μα ακούει. Και να δώσουμε όσο περισσότερη αξία γίνεται. Τι <συσκλήσει> λες, ε? Συμφωνώ. Γι' αυτό είμαστε και εδώ κιόλα. Και ελπίζω οι άνθρωποι να το γουστάρουν και να ευχαριστηθούν και να έχουν και τι απορίε του. Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Εννοείται και να τι απαντήσουμε και μετέπειτα στα comments κανένα πρόβλημα. Έτσι, γιατί ξέρει τα podcast, τα σωστά podcast δημιουργούν ερωτήσει. Έτσι. Δεν έτσι, λύνουν περισσότερο. Έτσι, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω πάνω να μου πει κάποια πράγματα για σένα. Ξέρω ότι έχει τελειώσει οικονομικά την πορεία σου, πόσο καιρό ασχολείσαι με το trading και πώ τα πηγαίνει σχετικά με το trading και γενικότερα όμω και πώ βλέπει και την κατάσταση. Δηλαδή, θέλω να μου πει επίση. <laughs> τώρα σε εξέσχισε, Ό,τι μου στάει, Θέλω <laughs> να μου πει και πώ βλέπει ε, την δικαιολογία κάποιων ανθρώπων ότι το χρηματιστήριο πέφτει ή γενικότερα όλα αλλάζουν. Ε. Θέλω να, να επικεντρωθούμε σε αυτά τα ερωτήματα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα βασικά, με το ποιο είσαι. <laughs> Για όλου του ανθρώπου που δεν με γνωρίζουν, ε ή δεν με έχουν δει πάνω στο κομμάτι ε, των media, ξέρεις, TikTok, Instagram κλπ. Είμαι 28 χρονών, Νεότατο, έχω τελειώσει νεότατος. οικονομικά. Νεότατος. Νεότατος ε, να, και ναι. πολύ συνειδητοποιημένος και συγκεντρωμένος. Ε, έχω τελειώσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά το 2014 και το 2016 έφυγα για να κάνω μεταπτυχιακό στην Αγγλία πάνω στο Financial Markets. Ε, έμεινα περίπου 1,5 με 2 χρόνια εκεί, όπου μοιήθηκα το 2016, μέσα 16 και στο κομμάτι του trading από κάποιου Λονδρέζου εκεί. Όταν μου δείξανε. είναι top, έτσι. Κοίταξε να δει. Top σε top, ε, το κομμάτι του. Ε, τη νοοτροπία, τη εξέλιξη, της... να μάθω κάτι καινούριο το οποίο είχαν στην Αγγλία τότε και ειδικότερα στο Λονδίνο, γιατί εκεί του γνώρισα, ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε εμεί. Mm. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ στου πρώτου μήνε που έκανα το μεταπτυχιακό μου, διότι δεν είχα ξαναχρησιμοποιήσει. Έκανε παράλληλα trading. Όχι. Α. Όχι. Εκεί, εκεί μοιήθηκα ουσιαστικά. Αλλά δεν είχα καν, έτσι, όντα 23 χρονών πόσο ήμουνα, πιστοτική κάρτα ή χρεωστική. Δεν είχα PayPal. Δεν είχα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπω τώρα από ανθρώπου εν 2022, μπαίνουμε 23 και λέω, wow. Δεν τα είχα ούτε εγώ. Και το να κάνω ε, trading, το οποίο τότε ρώτησα τι είναι το trading στους ανθρώπους που, με, που μου δείξανε πρώτη φορά τι είναι και αν χρειάζεται επιστοτική κάρτα και αν να βάλω τη χρεωστική μου κάρτα. Δηλαδή πολλές από τις αγορίες τις οποίες μπορεί να έχει ο, ο, ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή τις είχα και εγώ τότε. Mm. Ε, αυτό που μου έδωσε πολύ μεγάλη όθηση ήταν η εξέλιξη των Αγγλικών διότι είχα πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες. Δηλαδή, αν κάποιο δεν γνωρίζει, ας πούμε, αγγλικά ή ισπανικά. Το θεωρεί must δεξιότητα για, για όλους όλου του ανθρώπου. 1000%. Και εμένα, ο νόμο μου που είναι αυτοδημιούργητο εκατομμυρίουχο, μπορώ να πω, μου είπε αγόρι μου. <laughs> μάθε αγγλικά, δεν με νοιάζει τι άλλο θα κάνει. Μάθε αγ αγγλικά οπωσδήποτε. Ε, βέβαια. Ο λόγο που το θεωρώ γενικά είμαι λάτρη των ικανοτήτων και γι' αυτό κάθε ένα χρονικό διάστημα στη ζωή μου προσπαθώ να βελτιώνω και νέε δεξιότητε. Τέλεια. Είναι γιατί τι, το παρομοιάζουμε στους μαθητές μου σαν μια φαρέτρα γεμάτη με βέλη και όταν βγαίνεις σε αυτόν τον αγώνα που λέμε ζωή, όπου πολλές φορές μπορεί να γίνει και δύσκολο, δεν είναι όλα ρόδινα και όλα ωραία, χρειάζεται να βγάλεις από το τόξο, να βάλεις στο τόξο μια νέα, ένα νέο βέλος, μια νέα δεξιότητα για να μπορείς να τα απεξέλθεις. Φαντάσου πόσο εύκολη θα ήταν η ζωή σου αν ήξερε ε, αν είσαι ένα fluent speaker, πάρα πολύ καλός ομιλητής, αγγλικών, ισπανικών, γερμανικών, θα είχες πρόσβαση σε άπειρες πληροφορίες καταρχά. Όπου λένε και άλλοι άνθρωποι. Μόνο Βέβαια μόνο δεν αυτά. είναι πάντα καλό η άπειρη πληροφορία, Όχι. γιατί μπορεί να σε κάνει λίγο overwhelmed. Ακριβώ. Και αυτό ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο έπαθα μέχρι το 2018. Ναι. Έγινα overwhelmed. Ε, δεν ήξερα από πού να ξεκινήσω. Παρέλυσε. Παρέλυσε εντελώ. Δοκίμαζα διαρκώ πράγματα, είχα συνέχεια λεφτά. Θυμάμαι το 2018, ε, ένα χρόνο πριν ξεκινήσω να ανεβάζω διάφορα πράγματα στα media, χωρί το πρόσωπό μου φυσικά. Ε, είχα φτάσει σε ένα σημείο που για τέσσερι μήνε, όσο άντεξα, έκανα και τρει δουλειέ. Όπου έβγαζα ένα αλφα ποσό, δηλαδή 1200 ευρώ, θυμάμαι πόσο ήταν σύνολο, και την επόμενη μέρα έδινα κάποια από τα μαύρα χρήματα στη μητέρα μου, μου τα βάζει σε ένα λογαριασμό trading και μπορεί να τα είχα και μέσα στι επόμενε δύο μέρε. Μου. Mm. Και ξαναπερίμενα μετά άλλε 30 ημέρε. Αυτό για γίνεται τώρα. Αυτό, φίλε. Καταρχά ε... να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ αυτή την κατάσταση. Έχω περάσει yeah. κάτι αντίστοιχο και είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι ναι. καλύτερο. Με το να το κοιτά τώρα. <laughs> ναι. Ό,τι καλύτερο. <laughs> τότε φαίνεται βουνό. Σου φαινόταν βουνό. Εμένα δεν μου φαίνονταν βουνό. Εμένα μου φαινόταν μέρο τη μου διαδικασία. Πολύ καλό mindset. Μindset νικητή. Ε, απλά τι συμβαίνει εμένα τότε με γέμιζε αμφιβολία, ε, φόβο. Ε, τι κάνω με τη ζωή μου, αν αυτό εν τέλει θα δουλέψει. Απλά κάθε φορά που έπεφτα και έκλεγα, α πούμε, και έλεγα από τι θα γίνει να το παρατήσω, κάτι με σήκωνε. Και εν τέλει δημιουργήθηκε έτσι όλο το Mastermind και οι ακαδημίες στο Forex Trading, πλέον είμαστε στον Πύργο Αθηνών, ε, μετά από περίπου κοντά 6 χρόνια καθημερινή ενασχόληση. Καθημερινή, καθημερινή. Mm, τέλειο. Πλέον... Έχεις ματώσει δηλαδή. Έχω ματώσει και πολλέ φορέ γυρίζω και πίσω. Γιατί ξέρει, το να. Δεν θέλω να ακουστεί άσχημο, το να βγάζει χρήματα παντώντα κουμπιά, κάτι το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή, είναι de facto γίνεται. Ναι, είτε το να πιστεύουν, πιστεύουν είτε δεν το πιστεύουν, ναι. έτσι είναι τα δεδομένα. έτσι είναι τα δεδομένα. Δηλαδή, είτε το πιστεύει κάποιο είτε δεν το πιστεύει και στι δύο περιπτώσει έχει δίκιο. Καταλαβέ. Δηλαδή, έτσι είναι. Και δεν είναι το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν και διαφορετικέ χρηματαγορέ στι οποίε μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα για την ακρίβεια σε, σχεδόν σε όλε. Άπειρε. Ναι. Και το θέμα είναι ότι δυστυχώ για μένα ο κόσμο ε, είναι αρκετά πίσω στο κομμάτι τη εκπαίδευση πάνω στην γενικότερη όχι μόνο χρηματοοικονομία αλλά και στην οικονομία. Τι εννοώ. Ότι και στην πολιτική. Και στην πολιτική. Και στην πολιτική. Είναι πίσω οι άνθρωποι. Πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν μπορεί να κυκλοφορεί σαν ένα ζωντανό οργανισμό με εγκέφαλο, νευρώνες και ψυχή και να μην μαθαίνει για τουλάχιστον για το πιο ουσιαστικό πράγμα το οποίο κρατά διαρκώ στα χέρια σου. Περιμένει, έχει έννοιε γι' αυτό. Θες να προσφέρεις, θε να προσφέρει. Για τα χρήματα. Mm. Ή να πα να δώσει, για παράδειγμα, μία ψήφο. Και να μην, μην ενημερώνει καθόλου. Mm. Εντάξει. Που και εμένα όλο αυτό το κομμάτι, για παράδειγμα, πολλέ φορέ με την πολιτική, με έχει φτάσει σε ένα σημείο, πολλέ φορέ, να το πω, να απειβδίσω και να πω, Εντάξει, δεν βγάζω άκρη. Mm. Δεν ξέρω αν το έχει αν το έχεις πάθει ποτέ, αν το έχει παρατηρήσει. Ε, δεν δε, δε βγαίνει άκρη. Mm. Το ίδιο ακριβώ γίνεται και με το χρήμα. Δηλαδή, βαράμε, βάζουμε μια άμυνα μπροστά μα πολλέ φορέ. Δηλαδή, δεν γίνεται κάποιο να έρθει να μου λέει και να, να με ρωτάει, Έχει την εταιρεία Forex, έχει την εταιρεία Stock Market και να μην γνωρίζει τα, <laughs> τα, τα, τα πολύ βασικά κομμάτια. Και να συναλλάσσετε όντω με χρήμα. Χρειαζόμαστε δουλειά. Forex. Πάμε να αναλύσουμε λίγο το πολύ βασικό. Τι είναι Forex. Forex σημαίνει Foreign Exchange και είναι ουσιαστικά μια χρηματαγορά μέσα στην οποία ανταλλάσσονται οι μεγάλε κυβερνήσει, οι ισοτιμίε των νομισμάτων. Εντάξει, δηλαδή το ευρώ έναντι του δολαρίου έχει μια συγκεκριμένη ισοτιμία mm. όπου. Η Ευρώπη με την Αμερική ε, σε πολύ απλή κλίμακα κάνουν εισαγωγέ και εξαγωγέ. Okay. Εάν για παράδειγμα, εμεί στη... που είμαστε Ευρωπαίοι θέλουμε να εισάγουμε από την Αμερική πουρά, okay. ε, πριν 6 μήνε κάνουμε μια παραγγελία και κλειδώνουμε σε μια τιμή. Εντάξει? Η οποία αυτή η τιμή είναι 1. Okay. Όταν μα έρχονται τα πουρά, μετά από ένα χρονικό διάστημα, εμεί στη δικιά μα εφορία έχουμε κάποιου καταλόγου όπου έχουμε, ξέρετε, όλοι φορολογικέ ταινίε και δεν μπορούμε να αλλάζουμε διαρκώ τι ε, τιμέ στου καταλόγου μα. Επομένω, εάν έρθει και η ισοτιμία τότε μετά από 1,5-2 μήνε που μα έρθουν έχει μεταβληθεί και έχει πάει αντί για 1 προ 1 στο 0,9. 1, τότε χάνουμε χρήματα εντάξει, ή αντιθέτω κερδίζουμε. Επομένω, είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο χρηματιστήριο όπου μπορούμε και εξετάζουμε τι ισοτιμίε μεταξύ Όλων των νομισμάτων. Εντάξει αυτό. Συναλλάσσονται περίπου 7-3 εκατομμύρια την ημέρα σε market capitalization. Mm, ε, το ξέρει ο κόσμο την είναι αυτό έτσι. Market ναι. Cap, ναι. Το market cap. Οπότε είναι η μεγαλύτερη χρηματαγορά αυτή τη στιγμή. έτσι. Νομίζω η αγορά των μετοχών είναι περίπου στα 700 δι, 600 δι, κάτι τέτοιο. Το, το, το... volume, δηλαδή η δραστηριότητα οικονομική σε χρήμα, σε, σε ποσότητα, είναι πολύ περισσότερη στο Forex από τι στι μετοχέ. Και, νο... και στα κρυπτό. Και στα κρυπτό, ναι. Και γενικά παντού. Ναι, ναι. Δηλαδή, ε... δηλαδή θέλει να πει με αυτό ότι είναι ένα industry, το οποίο πρώτον εκεί, εκεί ρέει το χρήμα. Εκεί χρηγός. Ναι. Και δεύτερον, δεν θα τελειώσει. Όπω δεν θα τελειώσει, θα τελειώσει ποτέ το χρήμα. Μερστά. Με τίποτα. Υπάρχει περίπτωση να τελειώσει ποτέ το χρήμα. Α το ξεκαθαρίσουμε Άχι. λίγο. Οι, αυτό. Αμερι, οι Αμερικάνοι μα το κάνουν και για να αυτό κάθε φορά που τυπώνουν χρήμα με το έτσι θέλετε. Okay. Και πέφτει το ευρώ, να πούμε, αντί για να πέφτει το δολάριο. Ναι. Η επιτυχιακή μου εργασία για όσου ε, μπορεί έτσι να ενδιαφέρονται κτλ. ήταν πάνω στο financial crisis, το τεράστιο financial crisis, η οικονομική κρίση που έγινε το 2008. Όπου ξεκινώντα ε, την εργασία, είχαμε να εξετάσουμε το για ποιον λόγο έγινε και τρόπου αντιμετώπιση, κάτι το οποίο και στα άτομα τα οποία μπορεί να ενδιαφέρονται για την πολιτική και την οικονομία είναι εξαιρετικά σημαντικό, μπορούν να το ψάξουν. Ξεκίνησα με το να βλέπω καλά τι κάνει ο κόσμο. Πηγαίνει και αγοράζει δάνεια, για παράδειγμα, χωρί να έχει χρήματα πίσω του. Μετά πήγα και εξέτασα, οκ, okay, τι συμβαίνει ακριβώ με τι τράπεζε. Πηγαίνουν και αυξάνουν τα, μειώνουν τα επιτόκια, τα βάζουν μηδενικά για να προσελκύουν κόσμο και να του δίνουν δάνειο χωρί να γίνεται. Μετά φτάνω στο σημείο που λέω, καλά, τι κάνει ο chief του Federal Reserve επίτηδε, ξέρω εγώ, βάζει αυτό το κομμάτι. Και τέλο πάντων, παιδιά, κο... ε, συνειδητοποίησα ότι το όλο κομμάτι το conspiracy πίσω με τον Boost τότε, ε, το τι είχε συμβεί, νομίζω ότι αξίζει σε όλου να το μελετήσετε και όχι μόνο από ντοκιμαντέρ τα οποία μπορείτε να βρείτε στο Netflix, αλλά και ει βάθο. Έχω γραφτεί πάρα πάρα πολλέ έρευνε, όπου όλο αυτό ήταν ξεκάθαρα σκόπιμο. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο μπορεί να γνωρίζει από οικονομία. Ε, συνέβη σκόπιμα. Δηλαδή, θυμάμαι υπήρχαν κάποιοι γερουσιαστέ οι οποίοι ήθελαν να κάνουν regulation στα CDOs, δηλαδή να βάλουν τη συγκεκριμένη φορολογία. Κάτι το οποίο μα θυμίζει είναι συνήθω τώρα με το crypto market. Έτσι. Ε, Αυτό είναι η επόμενη μου ερώτηση. Ε, σε προετοιμάζω. Και, και είχαν πάει ε, στο γραφείο του συγκεκριμένου γερουσιαστή, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ το όνομα κτλ. άνθρωποι οι οποίοι ήταν CEOs από τι μεγαλύτερε επενδυτικέ τράπεζε, βλέπε Lehman Brothers, JP Morgan και οτιδήποτε άλλο. Και με διάφορες απειλές δεν μπορούσαν να αφήσουν αυτούς τους ανθρώπους να βάλουν regulations και όρια στο πώς οι άνθρωποι συναλλασσόντουσαν πάνω στα CDO, τα οποία ήταν μια λεγόμενη φούσκα. Okay. Ε, κάτι το οποίο είναι γνώριμο και επειδή η οικονομία πάντοτε επαναλαμβάνεται, mm. είτε αυτό είναι μετά από 10, 12, 15 χρόνια, πρέπει, θεωρώ, να μελετάμε ιστορία. η ιστορία. Η ιστορία της οικονομίας γιατί όλο αυτό μας κάνει και εξελιζόμαστε έτσι. ξέρεις τι γίνεται να μελετήσεις ιστορία αλλά δυστυχώ είναι τόσα πολλά. Υσχύ. Και πολύ περίεργα τυπωμένα, ή έχουν υποθεί με προπαγάνδα. Δηλαδή, αν μιλάμε. Μπορεί κάποιοι στο Netflix να κάνουν καλή δουλειά. Δεν ξέρω. Εγώ, συνειδητά, δεν λαμβάνω περιεχόμενο από εκεί πέρα καθόλου. Θεωρώ ότι είναι προπαγανδιστικό ή ότι θα έχει κάποιο είδου προπαγάνδα. Φυσικά, τώρα είμαι στο επίπεδο που μπορώ να αναγνωρίσω την προπαγάνδα πότε επιτυγχάνεται. Αλλά δεν ξέρω τι από τι ταινίε και όλα αυτά. Είναι 100% η αλήθεια. Οπότε εκτιμώ ότι είναι δύσκολο τώρα να μελετήσει η ιστορία. Είναι πολύ καλύτερο να ξεκινήσει ένα podcast και να πάρει συνέντευξη από ανθρώπου οι οποίοι ξέρανε και ζούσαν τότε και το είχαν βιώσει για μένα, ή να κάνει εσύ ένα δοκιμαντέρ. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Κοίτα, γενικά το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να μαθαίνουμε σαν άνθρωποι, πριν από το... την ψυχική υγεία, την οικονομική ευεξία, γενικά, είναι να δημιουργούμε φίλτρα. Γιατί η αλήθεια του καθενό είναι διαφορετική, με βάση την πραγματικότητά του. Δηλαδή το τι είναι αλήθεια για εμένα, για εσένα, δεν μπορεί να πει ότι είναι και για κάποιον τρίτο. Οπότε πρέπει να δημιουργούμε φίλτρα και να μαθαίνουμε όσο περισσότερο γίνεται και να αξιολογούμε μετά αυτά που μάθαμε. Έτσι ώστε να δημιουργούμε έτσι, σε μια πορεία μια αλήθεια για να μπορούμε να, να κινηθούμε, ρε παιδί μου. Γιατί αυτό Θεωρήσω είναι και το νόημα. Θεωρείς ότι την αλήθεια την, ε, την δομή με την πάρδο του χρόνου ή ότι ξέρει την αλήθεια και από εκεί δουλεύει προ τα πίσω. Μάλλον το πρώτο. Από την προσωπική μου και μικρή εμπειρία πάνω στο κομμάτι, κάτι το οποίο εννοείται αλλάζει σαν γνώμη, μάλλον το πρώτο. Δηλαδή η αλήθεια φανερώνεται όσο κάποιο δημιουργεί όλο και περισσότερη περιέργεια για ένα πράγμα. Mm. Ξέρει αυτό το πρόβλημα πότε συμβαίνει. Όταν ε, όλοι εμεί, οι μικρομεσαίοι ουσιαστικά, δεν έχουμε πρόσβαση στη γνώση. Δυστυχώ υπάρχουν λαοί που έχουν φοβερό momentum και background και φοβερή πρόσβαση στη γνώση yeah. και γεννιούνται τα παιδιά ουσιαστικά και έχοντα την αλήθεια. Ξέροντα την αλήθεια και δουλεύουν μετά από πάνω προ τα κάτω. Δηλαδή, εμεί προσεγγίζουμε τη σκάλα τη επιτυχία από κάτω προ τα πάνω, ένα βήμα τη φορά που είναι πανδύσκολο. Πανδύσκολο. Αλλά παν. έχει αξία για μα. Έχει αξία, δηλαδή δεν μπορεί να το πάρει κανένα. Αυτό που έχει πετύχει στο Forex δεν μπορεί να το πάρει κανένα. Τελείω. Είναι δικαικτημένο. Ακριβώς. Δηλαδή και έχει πολλ... τεράστια αξία για εσείς. Βέβαια. Και πολλέ φορέ το χρησιμοποιώ και όλο αυτό. Και λέω στον κόσμο ότι εντάξει, όντα 28 χρονών, είτε μικρό είτε μεγάλο, έχω αφιερώσει τα τελευταία 6 χρόνια τη ζωή μου αιμονικά ε, πάνω σε ένα κομμάτι για το πώ μπορώ εγώ να το χρησιμοποιήσω για να βγάζω χρήματα και μετέπειτα φούλη σε αυτό το κομμάτι να βρω, να αναζητήσω και εγώ τη δικιά μου αλήθεια, έτσι. Γιατί ο καθένα αναζητάει δικιά, τη δικιά του αλήθεια. Και ε, κοιτάζω πίσω και λέω, wow, ξέρω εγώ. Έχουμε δημιουργήσει μια ικανότητα που αυτή τη στιγμή μα δίνει πέρα από αυτοπεποίθηση την δυνατότητα να τα χάσουμε όλα και να ξαναφτιάξουμε σε ένα λεπτό. Φαντάζομαι να σε πάρω και να σε πετάξω σε μια ξένη χώρα που δεν ξέρει τη γλώσσα. Θα χρειαστεί να χάσει χρόνο ή να δώσει χρόνο για να μάθει μια γλώσσα και μετά να προσπαθήσει να βρει μια δουλειά, να δημιουργήσει μια νέα ικανότητα κτλ. Αυτό εγώ δεν το έχω. Ή ο εκάστοτε άνθρωπο μπορεί να έχει μια ικανότητα να μπορεί να δημιουργεί χρήματα μέσα από αυτό. Γι' αυτό λέω πολλέ φορέ και στου ανθρώπου ότι είναι κάτι το οποίο όλοι χρειάζεται να το δουν. Δεν σου λέω ότι θα πετύχουν όλοι. Δεν ισχύει mm, αυτό. Συμφωνώ. Αλλά όλοι χρειάζεται να το δουν. Δηλαδή, τη μαγεία του, στο κομμάτι του trading, όλοι χρειάζεται να το δουν. Έχω ακούσει πάρα πολλέ ικανότητε. Όπω είναι ε, τρόπου για να μην πω ικανότητε να βγάζει άλλο λεφτά. E-commerce, networking, δικτυακό marketing, dropshipping, ξέρω εγώ, να πουλά και να αγορώ, πουλάς προϊόντα Amazon και affiliate, οτιδήποτε. Affiliate. FBA. Οτιδήποτε. Αλλά το να κάνει. Να δημιουργήσει την ικανότητα πάνω στο trading όποτε θέλει. Από σένα εξαρτάται. Με την πλήρη ευθύνη. Με το εσύ να κρίνει τη χασούρα σου, το κέρδο σου. Με το πότε να το κάνει. Με το ποιο να το κάνει. Από πού να το κάνει. Τίποτα. Είναι ανίκητο. Είναι ανίκητο είναι γιατί ανίκητο. παρέχει ελευθερία. Τρομακτική ελευθερία. Να πω εδώ πέρα στου ανθρώπου ότι ο πάνω αυτά που λέει είναι 100% αλήθεια. Το ξέρω από τη δική μου την εμπειρία αντίστοιχα. Και καταλαβαίνω 100% ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να το πιστέψουν. Δηλαδή δεν ε. του φαίνεται παρανοϊκό ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο ότι κάθε σε μισή ώρα μπορεί και μισή ώρα την ημέρα και βγάζει μπορεί και τρία χιλιάρικα την ημέρα. Έχω κάτσει και πέντε λεπτά και έχω βγάλει και τριάντα χιλιάρικα. Απλά... Τόσο δυνατό είσαι. Ναι, ναι. Τέλειο. Αλλά ξεσυμβαίνει. Δεν είναι κακό που ο κόσμο δεν το πιστεύει. Δηλαδή για εμένα πλέον. ο κόσμο μπορεί να το ξέρει ότι εννοείται έχω εταιρεία η οποία πουλάει κόρσει, μαθαίνω στον κόσμο όλη αυτή την ικανότητα. Και η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι της εταιρείας και των εσόδων μου από το trading, η εταιρεία και τα κόρους απασχολούν περίπου το ένα εντέκατο των εσόδων. Mm. Γιατί απασχολώ περίπου 17 έχεις υπαλλήλους. Έχεις έξοδα, έχει υπαλλήλους, έχει έχεις εφορίες, έχω, έχω έχεις χιλιά δυο. Έχω πάρα πολλά έξοδα. Εννοείται. Και πιστεύω ότι όλο αυτό το κάνω... Ειδικά στην Ελλάδα. Εννοείται. Ε... Ειδικά στην η Ελλάδα, Άς... είναι, το, το, περιβάλλον είναι... Δεν υπάρχει, φίλε. Απλά παίρνω έξοδα. Δε... Δηλαδή δουλεύει δουλεύεις για το κράτος. Είς... για το κράτος, παιδιά. Δεν το λέμε γιατί είναι τετριμένο αυτό ή κάτι ή οτιδήποτε ή είναι θέμα πολιτικής. Είναι απλά η αλήθεια. Είναι απλά η οτιδηποτε ειναι θεμα πολιτικης ειναι απλα η αληθεια ειναι απλα η αληθεια και εγώ μου τα λέγανε παλιά και έλεγα: Ελά, τώρα πάλι κλέγεσαι. Ε, δεν είναι. Γιατί εγώ είχα εταιρεία Βουλγαρία. Δεν είναι πάλι κλέγεσαι. Και... Δεν είναι πάλι κλέγεσαι. Με το που έκανα εταιρεία στην Ελλάδα, κατάλαβα κατευθείαν τη διαφορά την τεράστια. Όσοι επιχειρηματίε μα βλέπουν αυτή τη στιγμή, ή οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σαν εργαζόμενοι ή υπάλληλοι, ε, α σκεφτούν το εξή. Και θα σα το πω από την άλλη πλευρά. Στο, τα, τα, η φορολογία που δίνω για τα κέρδη στο trading είναι περίπου 15%. Είμαι γενικό κάτοικο Ελλάδο. Ναι, ναι. ναι. Προ το παρόν. Έτσι. <laughs> Και δεν το λέω. Είναι η χώρα μου, τη λατρεύω τη χώρα μου, την αγαπάω τη χώρα μου, θέλω το καλύτερο ναι, για την Ευρώπη. Δεν είναι δεν χώρα εσένα δεν δε γίνεται. Αλλά μα διαλύει. Να... Και να σου πω κάτι. Ακ... Δεν θα ήθελα ποτέ να. Θέλω να παίρνω αυτό που αξίζω. Αλλά όταν δουλεύω, απασχολούν τόσου ανθρώπου, δίνουμε χρήματα σε τόσου εργαζόμενου, κάλυπνουμε τόσε θέσει εργασία διαρκώ. Και δουλεύω για να παίρνω το 25% για το 75% το δίνω. Δηλαδή, αν είχαμε μια εταιρεία που α πούμε. Δηλώνουμε 100.000. 25.000 μένουν τσέπη. Είναι τρομακτικό. Και μιλάμε τώρα για 100 κάπα, χωρίς ιδιαίτερα ναι. έξοδα. Δηλαδή ναι. τα έξοδα είναι μόνο τα πάγια α, και η μισθή των υπαλλήλων. Μα, δηλαδή είναι αγυπηρήσια, αέρας. Δίνεις επιστροφή ΦΠΑ, ΕΚΑ, ΕΦΚΑ, εργαζομένους, τέλη διαφήμισης, εισοδήματο. Δεν βγαίνει. Καταρχά, οι κλίμακε στο εισόδηματο είναι εντάξει. Σε διαλύουν. Είναι απαγορευτικά. Αν, αν τι ξέρει κάποιο, καταλαβαίνει. Οπότε, παιδιά, trading και πάλι trading, το κομμάτι του επιχειρήν είναι πολύ ωραίο σαν παιχνίδι. Ναι, συμφωνώ. Αλλά... Είναι αυτομελτίωση εντελώ η επιχειρηματικότητα. Ναι. Δηλαδή, μαθαίνει πολλά, μαθαίνει πολύ κόσμο, αλλά χρειάζεσαι εισόδημα παλού Πρέπει <laughs> να έχει άλλο, και, και άλλου τρόπου εισοδήματο. Δε, δε, δεν το συζητάω. Δηλαδή, Γιατί το άλλο είναι και πολύ μακροπρόθεσμο. Η επιχειρηματικότητα είναι μακροπρόθεσμο. Εννοείται. <laughs> τα, τα λεφτά στο trading μπορεί να είναι άμεσα. Κοίτα. Πρέπει για να ανταπεξέλθει, επειδή και εμεί κοιτάζουμε διαρκώ τα business plan μα, γιατί πέρα από το να δώσουμε αξία, να βοηθήσουμε κόσμο, είμαστε τέσσερα χρόνια εταιρεία η οποία εκπαιδεύει και είμαστε εδώ. Οπότε κάνουμε κάτι καλά. Απλά το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα και μιλώντα στην Ελλάδα, σε αυτό το κοινό, για πόσο ακόμα μπορεί να δραστηριοποιηθεί αυτό. Για πόσο ακόμα θα πηγαίνω στα γραφεία και θα βλέπω του ίδιου ανθρώπου να δουλεύουν χωρί να είναι μαμημένοι από τη δουλειά, με το να έχουμε κέρδη. Γιατί σου ξαναλέω είναι το 1 εντέκατο Δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγα τα χρήματα τα οποία αυτή τη στιγμή βάζω τσέπη από την εταιρεία. Ναι. Επομένω, σκεφτόμαστε διαρκώ να επεκταθούμε έξω, να τα γυρίσουμε όλα στα αγγλικά. Έχουμε την ευθύνη ναι, να δείξουμε ναι, ναι, ναι. στον Έλληνα όμω. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν μπορώ να βλέπω μέσα. Είναι μεγάλα. πολύ μπελά αυτέ οι σκέψει, ρε φίλε. Πολύ. Ναι, Αλλά σε τρώνε. Είναι η μαγεία τη επιχειρηματικότητα. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να βλέπω τον οποιονδήποτε επικίνδυνο να πηγαίνει την χώρα και του ανθρώπου δέκα βήματα πίσω. Ή να βλέπω. Δεν σου λέω για τα πανεπιστήμια, θα σου πω για κάποια κολέγια. Ό,τι να είναι, ρε φίλε. Ναι, ενώ στα πανεπιστήμια καλύτερα τα πάνε. <laughs> Πες Εκεί, ότι εντάξει, στα πανεπιστήμια κάτι. είναι δωρεάν. Περνά ένα μαμί που περάσαμε εμεί το 11 με τι πανελίνε 12, πότε ήταν. Ε, Μπαίνει. Απλά πολλά μαθήματα που έκανα εγώ στο πανεπιστήμιο του Πειραιά, πάνω στη μακροοικονομία ή τη μικροοικονομία ή τη στατιστική, τα παίρνω, τα υιοθετώ και τα δίνω. Κάτι που δεν είχαμε έμπρακτα να τα δει ο στα μεγάλα financial markets. Τότε εννοείται αυτά, δεν τα καταλάβει να κάνει. Αλλά παίρνει μια βάση. Όταν πα, α πούμε, σε ένα κολέγιο και δίνει 15.000 ευρώ το χρόνο για ένα χαρτί, τι κόλλημα είναι αυτό με το χαρτί. Γνωρίζω. Ε? Ε, πρέπει να το ξεπεράσουν. Ε. Αυτό που, που έχει βγει. Δεν yeah. ξέρω. Να σου πω βασικά. Ε, έχουν... αν, αν ταξιδέψεις και πα σε επαρχία και καταλάβει την οικονομία τη επαρχία, πώ λειτουργεί, εκεί θα βγουν όλα. Καταρχάς εγώ πήγα, α στο Βόλο, εκεί που είναι ο ξάδερφό μου, βγαίνουμε μια μέρα, του λέω, ρε φίλε, δεν έχετε κόσμο. Εδώ δεν έχει κόσμο. Είναι περιοριστικό περιβάλλον. Ο... και ο καλύτερο να είσαι, που είσαι ο καλύτερο, το πιστεύω, έχει τεράστιο πλαφόν. Ακριβώ. Έχει ένα ταβάνι πάνω από το κεφάλι σου, ένα resistance. Το οποίο δεν σπάει. Ναι, είναι cose Η να πούμε, δεν σπάει με τίποτα αυτό το πράγμα. Οπότε εκεί πέρα και οι άνθρωποι πρέπει να βγάλουν κάποιο εισόδημα. και για, για τι γυναίκε, ειδικά που δεν ασχολούνται με αγροτικά, η ε, πιο εύκολη λύση είναι το δημόσιο. Οπότε το μεταπτυχιακό, ο δημόσιο πάει έτσι. Γι' αυτό είναι τη μόδα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα, παρόλο που είναι εντελώ άχρηστα. Είναι αχρηστά και θα σου πω. Γενικά, εγώ είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει προπτυχιακό και μεταπτυχιακό από ε, ranking number 7 στο UK ε, university ranking. Δηλαδή, το πανεπιστήμιο μου ήταν αλλού. Δεν θα... είναι το ίδιο το μεταπτυχιακό στην Αγγλία και το μεταπτυχιακό στην βρωμερή Ελλάδα. Δεν διαφωνώ. Είναι εντελώ διαφορετική η πρόσβαση στα άτομα. Ναι. Απλά ακόμα και στην Αγγλία σου μαθαίνει έναν διαφορετικό λίγο τρόπο σκέψη. Πώ να δουλεύει και να σκέφτεσαι τι εργασίε εγώ, όντα το παπί, τέσσερα χρόνια, το οποίο είμαι πολύ καλό πανεπιστήμιο δεδομένου τη Ελλάδα, δεν έμαθα να σκέφτομαι έτσι. Το μεταπτυχιακό, εντάξει, σαν χαρτί μπορεί να σου ανοίξει κάποιε πόρτε. Εγώ, σαν επιχειρηματία, σαν θέλω να το... μπορεί σίγουρα. Μπορεί... Σαν επιχειρηματία, εσύ. Θα κερδίσει. Εσύ και το μάρκετινγκ. Ακριβώ. Θα κερδίσει από εμένα, σαν εργοδότη, να σε δω. Να, δω, να, να σου δώσω ευκαιρία να δω τι ικανότητέ σου από το να μην έχει απολυτήριο ηλικίο. Εντάξει, ναι. Δηλαδή, όντω εκεί υπάρχει ένα discrimination. Γιατί yeah. λέω ότι κάποιο. Καλά, δεν προσπάθησε καν να βγάλει το λύκειο. Όντω 30 χρονών δεν πήγε κανένα. Και κανείς αν δεν προσπάθησε, ανεκτερινό. τι έκανε. Εμένα δεν με να με το βγάλει. Ακριβώ. Αλλά αν δούλευε με τον εαυτό σου και ξέρει πέντε γλώσσε και μπλα μπλα μπλα. Δεν μπορώ να βρω εγώ κανένα άτομα να στελεχώσω. Και διαρκώ υπάρχει μια γενικότερη εκπαίδευση. Και γιατί δεν μπορώ, πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν δίνουν βάση κάνουν τεστ του. Δηλαδή πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, παίρνουν το χαρτί και γαμώ. Δεν λέει κανένα όχι. Αλλά πηγαίνει να αντιλήσει απειλή γνώση. Πιάσε του καθηγητέ, πάρε κάτι από αυτόν. Μπορεί, οκ, okay. πήγαινε στον άλλον, πάρε κάτι από αυτόν. Πάρε από αυτόν. Βελτίωσε τα όλα κεφάλτα έτσι ώστε να μπορέσει και εσύ να κερδοσκοπήσει. Είναι αμαρτία να μην κερδοσκοπούμε. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε όχι μόνο σε εμά, αλλά ούτε και στον υπόλοιπο κόσμο. Και στο λέω γιατί έκανα μια δωρεά τώρα, μεγάλη, μεγάλο ποσό, σε κάποιου ανθρώπου δεν ξέρω ως να το πούνε. Ω εταιρεία πούμε. ή ω ως... Ως πάνω. Ναι, okay. ε, για τα κομμάτια τη αναδάσου. μια πήγα να το σπίτι μου τώρα. Πού, Πεντέλη. Διόνυ. Δηλαδή είχα βγει Χάλια, με ε, μια εμπειρία την οποία δεν ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. 200 μέτρα κάτω και εγώ του τα σπίτια των ανθρώπων και προσπαθούσαν οι άνθρωποι, κάνανε αν δεν ήταν τα αεροσκάφη και τα λοιπά, θα είχαμε καεί ζωντανή ή ο άνεμο διαφορετικό. Και με κουβάδε έβγαινα σαν αλτουριστή για να ρίχνω νερά. Και βλέπει τώρα τεράστιε εκτάσει, μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Ε, και λε, πού μπορώ να βοηθήσω αυτό. Οκ, okay. έχει χρήματα και okay, μπορεί να το δώσει 10.000 ευρώ για να βοηθήσεις βοηθήσει να φυτρευτούν έργα. Υπάρχουν οργανισμοί, αν κάποιο άλλο δεν μπορεί να το κάνει, εντάξει, mm. να βοηθήσουν εκείνοι. Έτσι ακριβώ το κομμάτι του κέρδου που ανέφερε είναι μακράν το πιο σημαντικό. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να φεύγει μέρα χωρί να έχει βγάλει κάποιο λεφτά. Καθαρά λεφτά, όχι τζίρο, καθαρά λεφτά. Θα πρέπει οι άνθρωποι να το βάλουν καλά στο μυαλό του ότι δεν είναι φυσιολογικό να φεύγουν οι μέρε χωρί να έχει βγάλει λεφτά. Συμφωνεί. Κοίταξε, τα πάντα ξεκινάνε από ένα γιατί. Το οποίο το γιατί προέρχεται από μια νοοτροπία. Ε, okay. Τι σημαίνει το χρήμα για σένα. Για μένα, εργαλείο. Μόχλευση. Το οποίο θα το χρησιμοποιήσει για έναν. Μπορώ να αγοράσω διαφήμιση, μπορώ να αγοράσω οτιδήποτε, οτιδήποτε, χρειάζεται για να περάσω το μήνυμά μου, για να περάσω το σκοπό. Μπράβο, για ένα σκοπό. Για πάρα πολλούς ε, το χρήμα, όπως και για μένα, εντάξει, ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα μέσο, σαν ένα εργαλείο, το οποίο θα με κάνει να περάσω ένα μήνυμα, να εκπληρώσω εν τέλει ένα σκοπό. Πιστεύω ότι ο κόσμος χρησιμοποιεί σαν δικαιολογία το κομμάτι το «Α, δεν θέλω να βγάλω παραπάνω χρήματα», «Α, δεν θέλω να βγάζω παραπάνω χρήματα την ημέρα», «Α, ε, 100.000 ευρώ». Τρομάζω τώρα, αλλάζει η πραγματικότητά μου. Γιατί στην πραγματικότητα και έχω μιλήσει με πάρα πολλού χιλιάδε ανθρώπου, και ακούστε το καλά αυτό που θα πω, ο κόσμο δεν είναι ότι δεν έχει αντίληψη, δεν είναι ότι πάσχει από νοοτροπία, είναι ότι δεν έχει καθορισμένο σκοπό και στόχο. Γιατί δεν το έχουν μάθει να σκέφτεται έτσι. Φαντάσου ότι παίρνουμε μικρά παιδιά στο δημοτικό και του μαθαίνουμε να σκέφτονται. Την ξέρει την ιστορία με το, μεγα, με το γιο του, με το του Φίλιππ, το, τον Μεγάλο Αλέξανδρο, που mm. τον πήγαινε στον ε, Αριστοτέλη. Και πάει μετά Κάτι από τρει μήνε. <laughs> τι κάνετε εδώ, Μάθατε μαθηματικά, Όχι. Μάθατε φυσική, Όχι. Μάθατε χημία, ξέρω εγώ. Τα μαθαίνουμε να Μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε. Γιατί αν δεν μάθουμε να, να σκέφτομαστε. Ξέρει όμω ότι ο Αριστοτέλη δεν είχε μόνο τον τον, τον Μέγα Αλέξανδρο. Έχει 50. 50 μαθητέ. Πολλού. Ξέρει τι ήταν αυτοί όλοι, Αλέξανδροι. Ολοι. Όλοι. Όλοι. Ήταν επίπεδο greatness. Έλα ρε. Όλοι ήταν στο επίπεδο Μέγα Αλέξανδρο. Και μέγα δηλαδή, μέγα. Απλά ο Αλέξανδρο ήταν ο γιο του Φιλίππου. Αυτή ήταν η μόνη του διαφορά. Ναι. Αυτοί όλοι του, επειδή τότε δεν είχαν τα κινητά, δεν συνεννοούνταν με τα μάτια. Τρομερό. Κατάλαβε, είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο επικοινωνία. Γιατί ήταν όλοι από μικροί. Προγραμματίστηκε ο νου από μικροί, Με τον δάσκαλο του νούμερο 1. Ακριβώ. Αυτό πώ θα το πετύχουμε εδώ στην Ελλάδα ξανά. Ε, πολύ δύσκολο. Εν τω ξέρουμε τώρα το πώ δομείται κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί δεν ασχολούμαστε με αυτά. Αυτά είναι τα σημαντικά. Είναι το γιατί. Γιατί και εσεί το κομμάτι τη εκπαίδευση είσαι. Ε, Μα και εγώ, είναι θέμα ηγεσία όλο αυτό, έτσι. Δεν μάθαινω σε άνθρωπο την ικανότητα του trade. Αυτό μπορεί να, μπορώ να το μάθω στον οποιονδήποτε μέσα σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο μπορώ να του κάνω ε, τρομερούς τρομερού οικονομικού αναλυτέ να πάνε να διεκδίτη και ίσουν ένα paycheck ή κάποια, ξέρω εγώ, bonus από διάφορε επενδυτικέ τράπεζε και χρηματιστηριακέ εταιρείε. Whatever. Το να είσαι πολύ καλό οικονομικό αναλυτή δεν πάει να πει ότι μπορεί να συγκριθεί μαζί μου, για παράδειγμα, και να καλύτερο trader από εμένα σε profits. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Αυτό που μαθαίνω στου μαθητέ μου είναι να σκέφτονται είναι κάτι παραπάνω από μια ικανότητα. Σου δίνει απλά ένα όχημα. Δεν σου λέω να πάρει αυτό το όχημα. Δεν με νοιάζει αν θα ασχοληθεί κάποιο με το trading ή όχι. Με ενδιαφέρει να μάθει να σκέφτεται. Γιατί αν δεν υπάρχει ξεκαθ... ξεκάθαρο σκοπό, ξεκάθαρο στόχο, ό,τι και να χρησιμοποιήσει, δεν θα μπορέσει να σου λειτουργήσει. Και δεν ξέρω, πολλέ φορέ έχουμε σκέψει και λέω ότι είναι καλύτερο. Επειδή και εγώ ασχολούμαι με την ψυχοθεραπεία, την ψυχανάλυση κτλ. Και, και, μαθαίνω διαρκώ περισσότερα πράγματα για εμένα, για να μπορέσω να δω και του άλλου. Φίλε, πάρα πολλοί από εμά δεν έχουμε αφυπνιστεί καν. Κοιμόμαστε. Καλά, αυτό εννοείται. <σχ> είναι τρία επίπεδα εκπαίδευση. Το πρώτο, ό, όλα ό,τι βλέπει αυτή τη στιγμή και το δικό μου περιεχόμενο και το δικό σου είναι αυτή τη στιγμή στο πρώτο επίπεδο εκπαίδευση. Το δεύτερο επίπεδο εκπαίδευση είναι η μετάνια. Ακριβώ. Μετάνια για να πετύχει αληθινή ε, θα πρέπει να παρνηθεί πολύ. Πολύ τον κοσμικό. Δηλαδή, το, τον κόσμο αυτόν έτσι όπω το γνωρίζει, πρέπει να παρνηθεί. Πρέπει να απομονωθεί, είναι συγκεκριμένη η διαδικασία. Εκεί βρίσκεις μόνο τον εαυτό σου. Και εκεί είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί επιτυχία για μένα. Και ελπίζω και για σένα, γιατί πάω στο στοίχημα ότι έχει περάσει από περίοδους μοναξιά. Πολλέ. Πολλέ. Τι σε φοβίζει η μοναξιά. Πλέον Ξέψε όχι. Σε ανθρώπου που σε φοβίζει. Όχι. Παλαιότερα. Πάρα πολύ. Αλήθεια. Ο μεγαλύτερο μου φόβο. Παλαιότερα που σε φοβ... φόβιζε, έβγαζε λεφτά. Όχι. Και ο λόγο που δεν έβγαζα λεφτά τότε, όντα φοβόμουν με το να φοβάμαι τη μοναξιά ήταν ένα πολύ βαθύ κομμάτι το οποίο δεν είχα ανακαλύψει και το είδα μέσα από, τα κομ... μέσα από την εξέλιξη τη ψυχοθεραπεία, γιατί δεν ήθελα να απέχω. Δεν ήθελα να ανήκω. Όλοι μπορεί να βλέπουν βίντεο στα social κτλ. που μακριά το Lamborghini Ferrari 1% ανήκω σε αυτή τη. Όλοι μπορεί να λένε και να λένε Α, ωραίο, αλλά κατά βάθο δεν το θέλουν. Γιατί όταν ο κόσμο δεν θέλει να αλλάξει πραγματικότητά του έτσι. Να χάσω τον θύμιο, τον τέρι, τον έναν τον άλλο την ειρήνη από δίπλα μου και να ανήκω στο 1%. Το 1% είναι πάρα πολύ μοναχικό. Και βαρετό. Αν δεν έχει σκοπό. Mm. Αν δεν έχει σκοπό, δημιουργία και παραγωγικότητα για, κάτι, για ένα μεγαλύτερο αύριο, θα φύγουμε. Και εγώ και εσύ και όλοι έχουν φύγει, μπορεί να φύγουν από αυτή τη ζωή. Ό,τι γεννιέται πεθαίνει, έτσι δεν είναι. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει. Αυτό παίζεται τώρα με αυτό που βλέπω. Σιγά σιγά και αυτό, αυτή την <laughs> όρμα τη <νόρμα laughs> γέννηση και του θανάτου πάνε να την αλλάξουν. Αλλά τέλο πάντων. Απλά Διαφορετικά το, δεν έχει το λόγο η Πελώση να αγοράζει μετοχέ σε, σε, σε microconductors στα 80 τόσα τη χρόνια και να έχει ακόμα θέση speaker of the house στι ΗΠΑ. Θα έπρεπε να έχει πάρει δρόμο να δώσει εξουσία σε κάποιον νεότερο. Δεν το κάνουν όμω. Του βλέπει εκεί καρακλοκένταυρου κάποιου ανθρώπου. Και όχι μόνο καρακλοκένταυρου, να αγοράζουν και μετοχέ. Αναλόγω του τι θα κάνουν, τι πολιτική θα ακολουθήσουν. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη Οπότε κάτω τα μικρό καλάθηκε σε αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πότε θα πεθάνουμε εδώ στην Ελλάδα. Οπότε το καλύτερο είναι να έχουμε κάποιον ανώτερο σκοπό. Πιστεύει ότι ο ανώτερο σκοπό είναι από εκεί που πρέπει να ξεκινήσει κάποιο, σωστά. 100%. Αν κάποιο είναι πατριώτη, θέλει να βοηθήσει τη χώρα του. Πρέπει να βρει τρόπου χωρί να πατήσει επιπτωμάτων να το κάνει. Είμαι άνθρωπο που δεν, δεν, δεν είμαι Η, αυτής η γνώση της στο trading που θα του δώσει κάποια μεγαλύτερη μόχλευση χρηματική, εάν είναι καλό, θεωρεί ότι θα βοηθήσει. Κοίταξε να δει. Κάτι που άκουσα από έναν εξαιρετικά επιτυχημένο άνθρωπο είναι ότι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι, ό,τι και αν θέλουμε να πούμε παιχνίδι, περισσότεροι καταλαβαίνουν τι εννοώ. Κρίνεται με βάση το για να ακουστεί ο λόγο σου τι εξουσία έχει. Η εξουσία δεν είναι μόνο η δύναμη, αλλά είναι κατά κύριο λόγο και τα λεφτά. Άρα, είτε είσαι καλό, είτε είσαι κακό, whatever. Ε, Έχοντα περισσότερα φράγκα, να το πω έτσι, έχει περισσότερη δύναμη. Με τη δύναμη, μπορεί να πάρει εξουσία. Και έτσι μόνο θα ακουστεί το μήνυμά σου, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό. Επομένω όσοι τρόποι μπορεί κάποιο να διεκδικήσει περισσότερα χρήματα, τόσο το καλύτερο. Φαντάζομαι απλά να είσαι ένα puppet. Εντάξει, το οποίο σε Να μην έχει βούληση, να σου λένε θα σου κόψω αυτά τα χρήματα, θα σου κόψω αυτά τα χρήματα και το μόνο πράγμα. Θα σου δώσω αυτά τα επιδόματα. οτιδήποτε. Και το μόνο πράγμα το οποίο μπορεί να κάνει είναι να ανισχύει μέρα με τη μέρα για τι έννοιε που δικαιολογημένα έχει για το πώ μπορεί να τα απεξέλθει. Όταν όμω ο εγκέφαλο σου βρίσκει πρόβλημα στι έννοιε, ότι πλήρωσα το νερό, πλήρωσα του λογαριασμού, μπορεί να φάει η οικογένειά μου, μπορεί. Και το κατανοώ. Έχουν περάσει πάρα πολύ από εκεί και, και, και άνθρωποι πολύ συγγενικά μου πρόσωπα πέρασαν από εκεί. Δεν αφήνει το μυαλό σου να ξεδιπλωθεί στο κομμάτι τη πνευματική εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, ρε φίλα. Δηλαδή, ό,τι σε προβληματίζει, σε καθορίζει ουσιαστικά. Εννοείται. Το μυαλό, όταν δεν έχει προβλήματα, θα βρει πολλέ φορέ να δημιουργήσει κάποια. Ισχύει. Ναι, ναι. Αυτό, γι' αυτό είναι κακό ο κομμουνισμό. Σε βάζει σε μια κατάσταση να κάθεσαι και μετά το μυαλό σου δημιουργεί λίθια προβλήματα. Εγώ είμαι εξαιρετικά ενάντια με τον κομμουνισμό. Δεν βρίσκω κανένα νόημα σε αυτό, α πούμε. Δηλαδή. Δεν ξέρω. Εγώ. Κοιτάξτε, Αλλά... Κοίταξε, okay. υπάρχουν ε, άνθρωποι οι οποίοι στην Ελλάδα δεν έχουν βιώσει ποτέ κομμουνισμό και ψηφίζουν ακόμα αριστερά τι καταστάσει και κομμουνιστέ. Αυτό με ξεπερνάει. Ενώ όλοι αυτοί κανένα του okay. δεν έχει βιώσει, δεν έχει ζήσει σε κομμουνιστικό κράτο. Αν κάποιο πάει στα Σόφια, στη Σόφια, όπω λέγεται. Στο... Στη Σόφια, και εγώ Σόφια. το κάνω αυτό το, το λάθο. Στα Σόφια το λέω και εγώ. <laughs> και, και δει, ή στη Ρουμανία και δει πόλει πρώην Σοβιετική Ένωση, το πώ είναι. Είναι το 2022 οι άνθρωποι που προσπαθούν να εξελιχθούν, να χτίσουν, να φτιάξουν ή σε νοοτροπία σκέψη, θεωρώ ότι από μόνο του θα συνειδητοποιήσει ότι ένα κομμουνιστικό, έντονο, ένθερμο κομμουνιστικό κίνημα δεν... <laughs> δεν είναι καλό. Εντάξει, Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, ξαναλέω. Από εκεί και πέρα, ο καθένα κρίνει με βάση τα δικά του λεγόμενα. Εντάξει. Εγώ Ερώτημα. δεν θα ήθελα να. Είναι κομμουνιστικό τρόπο να βγάζει χρήματα από το trading. Δηλαδή, ουσιαστικά κάτσε και βγάζει λεφτά. Σωστά. Επιτρέπεται αυτό στον κομμουνισμό. Αν επιτρέπεται σε πρώτο επίπεδο, Να. δεν το ξέρω. Καλό ερώτημα. Ναι, <laughs> <Yeah, laughs> εντάξει. Βλέπει που. Φτάνει. Κοίταξε. Ε, δεν έχω ζήσει κομμουνισμό. Να μην το παίξω μάγκα. Εντάξει. Αλλά βλέπω αυτό που μα έχουν μάθει και μα λένε ότι αυτό που ζείτε τώρα λέγεται καπιταλισμό. Σωστά. Το, το λέω λάθο. Στην Ελλάδα. Whatever. Εγώ Στη, είμαι στ... worldwide market. Worldwide καπιταλισμό έχει. Ξεκάθαρα. Ωρα. Και μα έχουν πει ότι αυτό Ίσως που βιώνει. Βλέονται... Υπεριαλισμό. Ωραία. Μα με τον άτο και, και την Κίνα. Ακριβώ. Θα, λέ, θα, λέγεται έτσι. Είσαι ο okay με αυτό. Οκ. Okay. Δεν θέλει αυτό. Οκ. Okay. Δούλεψε εκ των έσω για να αλλάξει το έξω. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι. Πα ενάντια στη φύση σου. Δηλαδή και τι θα κάνει. Θα κάθεσαι έτσι με σταυρωμένα χέρια και θα λε: Πάω άλλη μια φορά σε μια δουλειά που δεν θέλω. Δεν λέω ότι σε, υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στο γραφείο του και γουστάρουν. Φουλ. Και έχουν Μέχρι εκεί ξέρω και λένε: OK, είμαι OK με 800 ευρώ. Αν κάποιο είναι OK με 800 ευρώ, εγώ του λέω μπράβο, φίλε. Εγώ δεν μπορώ να του whining. Καταλαβαίνετε. Ναι, 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 δεν ναι. μπορώ να λε, μάπα, τι είναι αυτό και τέτοιο και αυτό. Και δεν μπορώ να πω πουθενά και δουλεύω και ζέστηκα. OK, και δεν αλλά, αλλά ξέρω. Πάδια, μα... έχω πέζει, δεν τον δέχομαι αν δεν, δεν έχει κάποιο εγκεφαλικό θέμα. Δηλαδή κάποια πάθηση στο κομμάτι του να μην μπορεί να σκεφτεί, να έχει αντίληψη ή οποιαδήποτε άλλο κομμάτι νευρολογικό. Διαφορετικά μπορεί να κάνει τα πάντα. Έτσι, έτσι βλέπω. Έτσι ξέρω. Απλά ξέρει τι γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στη ζωή του έχουν πολλέ επιλογέ. Οι περισσότεροι από εμά έχουμε γεννηθεί αρτιμέλεις Έχουμε γεννηθεί χωρί κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Και δεν επιλέγουμε τα σωστά. Δεν επιλέγουμε εκεί που ρέει το χρήμα. Επιλέγουμε φτωχικά. Ψηφίζουμε φτωχικά. Οι, οι επιλογέ μα για τη σύντροφό μα είναι λανθασμένε. Εμεί φταίμε, εμεί κάνουμε τι λάθο επιλογέ. Έχουμε χαμηλή αυτοπεποίθηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, γιατί έτσι μα γαλούχισαν ουσιαστικά. Και σε επόμενο επίπεδο κάνουμε φτωχικέ επιλογέ. Αυτό που λέω εγώ στου ανθρώπου είναι, εάν ξέρει ότι κάπου υπάρχει ένα χήμαρο που εκεί ρέει χρήμα και από δίπλα ένα ποταμάκι, στο οποίο δεν έχει πολλά χρήματα εκεί πέρα. Ή ένα άλλο ποταμάκι που έχει λίγα περισσότερα χρήματα. Ποιο θα επιλέξει. Απλά ο χύμαρο μπορεί και να σε κατατροπώσει. Δηλαδή πρέπει να τα, τα σκεφτεί όλα αυτά, να τα δουλέψει και να πάρει τα ρίσκα σου. Όσο πιο νέο είσαι, τόσο περισσότερο ρίσκο μπορεί να πάρει. Τα καλά νέα με σένα είναι ότι είσαι νεότατο και με ναι. πολλά χρόνια εμπειρία στο τρένινγκ. Δηλαδή σημαίνει ότι πήρε το ρίσκο νωρί. Ναι, πολύ νωρί. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν η επιτυχία ε... η σου. Ισχύει. Και η αιμονή στο κομμάτι του ότι ό,τι και να γίνει, αφού δούλεψε για κάποιον, δεν θα δουλέψει για κάποιον άλλον. Πάνω σε αυτό που λε, μα έχουν μάθει το εξή, κάτι το οποίο συμβαίνει για πάρα πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τι επιλογέ και το εγώ το έχω καταλάβει μιλώντα με χιλιάδε ανθρώπου πλέον. Όταν κάποιο έχει κάτι καλό, για παράδειγμα, ένα ποταμάκι. Θα φύγει από αυτό γιατί πιστεύει ότι μπορεί να πάει στο καλύτερο, αλλά δύσκολα θα το βρει γιατί θα φοβηθεί τον χήμαρο. Επομένω, θα πάει στο κακό, το οποίο είναι ένα πολύ μικρό ποτάμι. Φοβούμενο να μην πέσει στο χειρότερο, το οποίο μπορεί να είναι στη ραγή. Mm. Οπότε, κάθε φορά που κάποιο μπορεί να σκεφτεί ότι θέλω να ρισκάρω και να πει να ρισκάρω, αλλά άμα χάσω και αυτό και δεν βρω κάτι άλλο, α μείνω εδώ. Μπορεί να υπάρχει κάτι χειρότερο. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα plan B. Mm. Δηλαδή, όταν ο κόσμο όταν έτρωγα το πρώτο hate, γιατί αυτά που έλεγα μπορεί κάποιο να μην τα πίστευε ή διαμόρφωνε τη γνώμη του με πολύ άσχημο και χιδέωτρο τρόπο προ εμένα, είχα, πάρ, είχα κάτσει και είχα πάρει, είχα πάρει μια. με είχα πειράξει πάρα πολύ. Και είχα πει, γιατί ο κόσμο να είναι τόσο αυστηρό και τόσο καυστικό και να μιλάει τόσο άσχημα, και είχα πει: Έχει μια επιλογή, είτε τα παρατάσαι όλα και αλλάζει τελείω το μέσο ζωή σου, ο κόσμο μπορεί να σε έχει συνδυάσει κάπω και παρετήσει, αυτό θα έκανα, ή απλά κλείνει ένα διακόπτη και λε τέλο. Και πήρα τη δεύτερη επιλογή, το οποίο ήταν δύσκολο. Αλλά δεν είχα ποτέ plan B. Δεν έλεγα, α, αν δεν πετύχει το plan A, το trading θα κάνω αυτό. Όταν έχεις πολλές επιλογές, τουλάχιστον στη ζωή, το μυαλό σου χάνει το focus. Σου λέω, πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν έχουν γεννηθεί με κάποιο πρόβλημα, ε, βομβαρδίζονται από επιλογές, συνεχώς. Έχουν πάρα πάρα πολλές επιλογές. Και τελικά ή παραλύουν ή επιλέγουν κάτι ε, πρόσχερο. Κάτι λανθασμένο. Κάτι που θα τους δώσει για λίγο χρονικό διάστημα πολλά λεφτά. Αλλά δεν θα τους δώσει κάποια δεξιότητα. Το trading είναι δεξιότητα. Μα Θέλει δε. να ματώσει για να το τελειοποιήσει. Πολύ καιρό. Και να χάσει χρήματα. Και εκεί, όταν χάνει χρήματα, υπάρχει πάγο. Πάγος, παγώνει η ψυχή Με σου, η καρδιά σου. Γιατί πεθαίνει, θα ανατώνεσαι. Θα ουσιαστικά θα ανατώνεσαι. Ναι. Πρόσφατα έχασα δικό μου άτομο. Δεν έχω νιώσει τόσο άσχημα όσο ένιωσα τη μέρα που έχασα 4 κάπα στο market. Την επόμενη μέρα πήρα πίσω τα 2 κάπα, τη μεθερεύουν 2,5 κάπα. Βέβαια. Είναι καλό Αλλά να τη μέρα συνεχίζεις. εκείνη που χάσα τα 4 κάπα, πάγο. Ναι, είναι καλό να το Πάγος, Πάγο, πάγο, παγωμάρα. Τελείωσε. Είναι Θάνατος. σκληρό. Εντάξει, κοίτα, δεν κάνει για όλου. Δηλαδή, Όχι, άνθρωποι που... Και λέω. αυτά τα νούμερα μπορεί να, λέγονται, να ακούγονται πολύ ριστικά. Αλλά είναι θέμα το, το πόσο, το, 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 πόσο shares βάζει, το πόσο μετοχέ βάζει. Δηλαδή, Σκέφτομαι ξεχωρίζετε το ένα το μηδενικό. Σκέφτομαι το 400, σκέφτομαι το 500. Κοίτα, εγώ σταματ... Είναι καθαρά θεμασία. Ε, σε καταλαβαίνω πολύ. Εγώ σταματήσει να δημοσιεύω δικά μου αποτελέσματα, γιατί δεν είναι. Είναι οριστικό. Ε... Δεν είναι μόνο οριστικό. Μπορεί... Εγώ, το... Εγώ, εγώ, το... Εγώ, εγώ δεν το κάνω οριστικά. Εγώ, εγώ δημοσιεύω το μικρό μου αποτέλεσμα. Μπορεί α, μια μέρα α... να έχω 1200 α... και να βγάλω τα 200. Μαθ... Και το χιλιάρι ποτέ το δεν το κάνουμε. Μαθητών. Μαθητών. Μαθητών είναι το καλύτερο. Γιατί ο κόσμο δεν μπορεί να συνάβει ή να δει μεγαλύτερα ποσά πέντα ή οτιδήποτε που κάποιο μπορεί να βγάλει okay, ή να κάνει ανάληψη σε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες όταν δεν θέλει να το φανταστεί γιατί σου λέει, ξέρεις κάτι, άντε και γαμίσου ρε φέλε. γιατί μου το δίνεις αυτό, εσύ μπορείς να θέλεις να το κάνεις με καλή άποψη να το πεις, ξέρεις κάτι αδερφούλη, υπάρχει και αυτό έλα να το δεις και αποφασίζει. αλλά να το δει αλλιώ και είναι απόλυτα λογικό και αυτό ε, γι' αυτό το καλύτερο δυνατό και αυτό που κάνω μόνο είναι να λέω, κοίτα, ο μαθητής μας, εδώ πέρα ο Μιχάλης, ο οποίος είναι 22, έχει καταφέρει αυτό. Αν θέλει, ξέρω εγώ, να γίνει από το Μιχάλη, μπορεί να μα. Βο... μας... Αν θε, έτσι. Δεν σου λέμε, ελά. Καλά, θες, αυτό. Αν δεν Κάνε θες... Click out και έφυγε. Εννοείται. Δηλαδή, ναι. είναι δικιά σου επιλογή. Δηλαδή, δεν είναι τρελό να κάτσει και κάτσει και «hate» σχόλιο. Μα <laughs> <laughs> είναι τρομερό. Δεν <laughs> κοίταξε, πολλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν έτσι, ότι είναι υποανάπτυκοι μέσα στο οίκο του, αλλά έχουμε άποψη για όλα. Ναι, δηλαδή, ναι. δεν είναι κακό να πει, να με ρωτήσει κάτι τέτοιο να πω. Λοιπόν... Δεν ξέρω, Τέρι, sorry. Δεν έχω ιδέα. εννοείται. Είναι Συγχυδιά πολύ πιο decent. Ικανότητα. Ναι, right. Κοίταξε, είναι καλό το επίπεδο συνειδητή ανυκανότητα γιατί από εκεί ξεκινά να δουλεύει με τον εαυτό σου. Δηλαδή να πει: Εδώ δεν είμαι καλό. Αυτό που λένε τώρα τα παιδιά αυτά που είναι traders και δύο, ο πάνω πιο πετυχημένο από το Λευτέρη, αλλά δεν πειράζει. Και οι δύο έχουν χιλιάδε μαθητέ σε διαφορετική κατηγορία, σε διαφορετική, ο ένα σε διαφορετική ο άλλο και μιλάνε για κάτι κοινό, για το trading. Και σου λένε ότι βγάζουν λεφτά. Και σου λένε ότι βγάζουν και βάζετε χιλιάδε ευρώ. Και χάρου είναι κάποιε μέρε χιλιάδε ευρώ. Έτσι είναι αυτό. Έτσι είναι το παιχνίδι. Έτσι είναι αυτό το παιχνίδι. Αλλά κάτι ξέρουν αυτοί παραπάνω. Και κάθονται και στο μιλάνε. Γιατί κάθονται και στο μιλάνε, Γιατί θέλουν να σου πουλήσουν κάτι. Κοίταξε να δει τώρα, σε αυτόν που σκέφτεται έτσι. Θέλω εγώ να του πουλήσω κάτι. Προφανώ και εσύ θέλει να του πουλήσει κάτι, αλλά γιατί. Δηλαδή το ερώτημα είναι το γιατί. Και η απάντηση είναι όχι γιατί έχουμε ανάγκη τα λεφτά σου. Αλλά γιατί στην Ελλάδα που δραστηριοποιούμαστε θα πρέπει να πληρώσουμε του υπαλλήλου μα. Δεν δε σου είναι πολύ εύκολο πάνω να κλείσει την εταιρεία στην Ελλάδα, μπούλο 17 άτομα και να συνεχίζει να βγάζει λεφτά από το trading. Χωρί να σε ξέρει όμω κανένα και χωρί να δημιουργεί αλλαγέ ε, στο σύστημα. Εννοείται. Κοιτάξτε, το business plan το οποίο μπορεί να δομήσω αυτή τη στιγμή είναι ότι άμα κλείσω τα γραφεία, απολύσω του υπαλλήλου ή μείνω με έναν δύο και δουλεύω και δραστηριοποιούμε full online, θα βγάλω περίπου τα τριπλά από ό,τι βγάζω τώρα. Έτσι. Είναι και άλλο ο χρόνο που διαθέτει. Η επιχειρηματικότητα είναι χάσιμο χρόνο Τεράστιο. Ε, καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια. Απλά ε, επειδή θέλω σαν άνθρωπο να δίνω και ξαναλέω, είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι το, αυτά που βγάζω σαν καθαρά και από την εταιρεία σε σχέση με τα υπόλοιπα μου εισοδήματα. Να βοηθήσω όσο περισσότερο γίνεται, γιατί δεν ανέχομαι. Και ο λόγο. Κι πόσε φορέ έχω κουράσει την άποψη μου, αλλά δεν μπορώ να γυρίσω βίντεο άλλο. Και από την άλλη, ξέρω εγώ, μπορώ να σκρολάρω και βλέπω κάποιον ο οποίο είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, πρέπει ο άνθρωπο να σταματήσει να μιλάει δημόσια, <σομίως> Και γιατί δεν, δεν έχει ιδέα τι λέει. Δεν είναι κακό να μην έχει ιδέα τι λε, αλλά το να προσπαθεί να λε κάτι το οποίο είναι άτομο τελείω και να προσελκύσει σαν... όταν έχει 100.000 ακόλουθου π.χ. συνειδητοποιώ την ευθύνη στο τι να πω. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, μπορεί να σου πω μια μαλακή off the record, αλλά όταν μα βλέπουν 5.000 άτομα ή 3.000 άτομα, whatever, προσέχω τι θα Παραπάνε. πω. Παραπάνω. Τοπ, 20.000. Ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη πρέπει να έχει. Δεν πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε μόνο τη γαμμένη την πάρτη μα και να μειώνουμε λίγο το ego μα. Έτσι. Και γι' αυτό συνεχίζουμε, ρε φίλε. Και γι' αυτό βγάζουμε. Γιατί εγώ να κάτσω τώρα να γυρίσω βίντεο εκπαίδευση. Και να σου το πω κι αλλιώ, σχετικά με το οίκο, είναι και θέμα οίκο. Δηλαδή. Είναι και θέμα οίκο. Δηλαδή, η επιχειρηματικότητα, η ενασχόλησή σου με την επιχειρηματικότητα σου κάνει εσένα καλό. Σου μαθαίνει νέα άτομα, γνωρίζει με περισσότερο κόσμο, ε, λαμβάνει περισσότερε δεξιότητε, ικανότητε, διαπραγμα... διαπραγμάτευση. Είναι ένα παιχνίδι δυναμικό που αλλάζει που το χρειαζόμαστε στη ζωή μα. Αυτό είναι επιχειρηματικότητα Αλλά ένας υπάλληλο δεν πρόκειται να το καταλάβει αυτό ρε φίλε είναι okay. Δηλαδή δεν πρόκειται να μα καταλάβουν οι υπάλληλοι Ποτέ είναι, είναι okay. Δηλαδή είναι για, για τον υπάλληλο Εσύ και εγώ είμαστε καπιταλιστικά γουρούνια Τα οποία κοιτάμε να βγάλουμε λεφτά Και από την επιχειρηματικότητα Και από το trading και από οπουδήποτε και από, Εγώ και από την πολιτική <laughs> yeah, θα, σου πω, θα σου πω. Είναι οκ, okay. Δηλαδή, το τι μπορεί να πιστεύει ο κάθε άνθρωπο είναι απολύτω σεβαστό. Και εννοείται μπορεί να κάτσει να συζητήσουμε αν βρω χρόνο ή εσύ βρει χρόνο με τον οποιονδήποτε άνθρωπο που έχει μια τέτοια νοοτροπία. Απλά κάτι το οποίο με εξέλιξε πάρα πολύ σαν άνθρωπο, μέσα μου το φω εννοώ και δεν λέω στο μπανκα, στον τραπεζικό μου λογαριασμό. Χαίστηκαν όλοι γι' αυτό. Είναι ότι άρχισα να συνειδητοποιώ ότι μια πλευρά μπορεί κάποιο να βλέπει κάτι άλλο σε μια άλλη πλευρά. Δηλαδή, εδώ πέρα αυτό εδώ έχει κάτι που λέει Made in Greece by. Οκ, okay. μπορεί να το δει. Mm. Από εδώ έχει. Όχι, αλλά, από εδώ ναι. αλλά μπορώ με σεβασμό να σου εξηγήσω ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Δηλαδή, κάθε τι πλέον γύρω μα έχει δύο τρόπου αντιμετώπιση. Μπορεί να σεβαστώ κάποιον ο οποίο μπορεί να με μειώσει και να μην τον πάρω σοβαρά. Το θέμα είναι τι κέρδιζε οποιοδήποτε από αυτό. Η φύση, όταν οι σπόροι, που μου λέει η κοπέλα μου, πετάγονται από τα δέντρα και μπαίνουν μέσα και φυτρώνουν και σιγά σιγά αναπτύσσονται και γίνονται μεγάλα κλαδία και δέντρα για να σου παρέχουν εσένα και εμένα οξυγόνο. Όχι όλοι. Ο σπόρο που θα πάει στο, στην πέτρα δεν θα, δεν θα πιάσει. Okay, θα α... πρέπει να βρει ωφέλιμο έδαφο. Αυτό είναι και το κομμάτι τη εκπαίδευση. Εσύ πετά, ρίχνει άδεια να πιάσει γεμάτο, όποιο έρθει. Ε, εκεί ήθελα να καταλήψω, Δεν υπάρχει no good deed. Δεν υπάρχει κάποια καλή πράξη που μπορεί να κάνει σαν Δηλαδή, όταν εγώ έτρεχα και δεν το λέω αυτό για τους, όλους, με τι κουβάδε για να βοηθήσω τον οποιονδήποτε τριγύρω στο, από το σπίτι μου, το έκανα και ε, ένιωθε ένα συνέστημα ακριβώ αλτρουισμού, το οποίο ναι, βοηθά. Αλλά όταν δίνω, α πούμε, 2.000 ευρώ για να φυτευτούν νέα δέντρα, νιώθω κι εγώ καλά. Δηλαδή, δεν υπάρχει no good deed. Δεν υπάρχει μια πράξη η οποία να την κάνω και να μην νιώσω κι εγώ καλά, αν είμαι αλτρουιστή. Ε, λένε για πάρα πολλού ανθρώπου οι οποίοι μπορεί να είναι απαταιώνε, εγκληματίε, whatever, αλλά φτιάχνουν ογκολογικό κέντρο. Okay. Σημαντικό. Το κάνε, ρε φελε. Γιατί αν πα σε ένα τέτοιο κέντρο, mm. θα καταλάβει ότι δεν έχει προβλήματα, α πούμε. Το θέμα είναι αυτό που βλέπει, ο viewer, τι κάνει. Κατάλαβε. Μείνε σε viewer, φιλά. Αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα μήνυμα. Καλό. Α, φίλε, α, 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 αυτό, αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτό το podcast, θα σου έλεγα ότι είναι καλό το διάβασμα, είναι καλή μελέτη, είναι καλή γνώση, αλλά είναι ένα τίποτα μόνη τη. Okay. Βιέσαι έξω και διεκδικήσει αυτό που να διεκδικήσει. Δηλαδή, <laughs> μπορεί να πάθει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Okay, θα αλλάξει η πραγματικότητά σου άμα το φοβάσαι. Σιγκοσβήνει. Αργοπεθαίνει. Μαρένεσαι. Και τι γίνεται όταν μαρένεσαι. Die. Death. Death is near. <laughs> Κοίταξε, έτσι είναι. Και θεωρώ ότι κάνει πολύ καλή δουλειά, να σου πω την αλήθεια. Μας δηλαδή, σκανά. είσαι δυνατό. Ελπίζω να έρθουν πολλοί άνθρωποι μετά από αυτό το επεισόδιο και να αναζητήσουν να φτιάξουν το μέλλον τους με σένα. Πες μας λίγα περισσότερα πράγματα για την εταιρεία σου στην Ελλάδα. Μου ε, είπες πριν ότι είστε 17 άτομα. Είμαστε 17 άτομα, όλη, όλη η ομάδα. Οι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται είναι 14. Υπάρχουν και κάποιοι εξωτερικοί συνεργάτε. Η εταιρεία βρίσκεται στο πύργο Αθηνών. Είναι ένα πάρα πολύ ψηλό κτίριο στην Αθήνα. Και Πώς λέγεται? MMW Capital. Το κομμάτι το οποίο... Σαν μέντορα κάποιων ανθρώπων, μου αρέσει να, να λέω είναι ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο δουλεύει για όλου. Μαθαίνει κάποια πράγματα τα οποία σου δείχνει ο μέντορα το πώ μπορεί με βάση τη δικιά σου προσωπικότητα και χαρακτηριστικά να τα χρησιμοποιεί για σένα. Τρόποι με του οποίου μπορεί να λειτουργώ εγώ, μπορεί ο Τέρι να μην μπορεί να λειτουργεί, ενώ του καταλαβαίνει. Και το ανάποδο. Στο σωστό mentoring δεν υπάρχει, Α, δουλεύει αυτό μόνο ή δεν δουλεύει αυτό. Να yeah, σωστή... βρει το δικό σου στυλ. Ακριβώ. Και γι' αυτό δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι οι που είναι, πάρα... είναι απόλυτοι. Δηλαδή, όλα δουλεύουν ακόμα και αν έχουν 20% επιτυχία ή win ratio. Αν εσύ τα κάνει να δουλέψουν με αυτόν τον τρόπο, να μην μπω τεχνικά θέματα. Ο σωστό μέντορα σου λέει ότι μπορώ να σου δώσω αυτό. Εάν θε κάτι παραπάνω, μπορεί να πα σε έναν άλλο μέντορα. Εγώ δεν έμαθα μόνο από έναν. Δεν το θεωρώ αυτό σωστό. Αλήθεια. Εγώ θεωρώ ότι όταν μείνει με έναν μέντορα για πολύ καιρό, τότε μόνο έχει νόημα να κάνει τη μετάβαση, να πα καβαλού. Ναι, και για την ναι, ακρίβεια, εννοώ. το καλύτερο για μένα είναι να μείνει με έναν μέντορα. Αλλά αυτό ο μέντορα να κοιτάει να εξελίσσεται. Να ε, μην βέβαια. είναι στάσιμο. Ε, βέβαια. Απλά λέω ότι πολλέ φορέ. Είναι πολύ να... πιο δυνατό το να είσαι με έναν μέντορα. Μπορεί να μου σου ταιριάζει ο άνθρωπο. Άμα δεν σου ταιριάζει, εξ αρχή είναι δρόμο. Ακριβώ. Οπότε τα πάντα είναι. Δηλαδή, όταν εγώ ξεκίνησα με έναν άνθρωπο. Γι' αυτό και κάνουμε τα επεισόδια. Να δει ε, ο άλλο ότι. Τι λέω πάνω μου. Γουστάρω μου. Ναι. Και να πω ότι στα παιδιά ότι τα μαθήματα πλέον δεν γίνονται μαζί μου. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει, δεν, δεν διδάσκω. Απλά έχω δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό ολόκληρο δομημένο υλικό, πολλά βιβλία, μεγάλα σκησιολόγια, συγκεκριμένα journals και έχω και ανθρώπου οι οποίοι είναι επαγγελματίε. Πόσο τους καιρό πρέπει χέρει... να ασχοληθεί κάποιο με αυτό για να πάρει τη δεξιότητα του trading. Για να μπορέσει να γίνει ένα πολύ ικανό οικονομικό αναλυτή και να μπορεί να κάθεται ακόμα και μαζί μα σε διατραπέζια και να έχει μια εμπεριστατωμένη άποψη πάνω στην οικονομία και στι αγορέ, χρειάζομαι τον χρόνο του περίπου 6 μήνε με 12 μήνε. Ναι, για, να ναι. ναι, να για να μπορέσει να βγάζει βγάζει χρήματα από το trading. Ενασχόληση. Ιδανικά θα ήταν. Δεν σου λέω τώρα να διαλύεται κάθε μέρα, αλλά καλό είναι να μελετάει κάθε μέρα και να γίνεται καλύτερο και να ακολουθεί αρκ... διαρκώ αυτό που λέμε. Δηλαδή να μην ψάχνεται, να μην υπάρχει πάρα πολύ πλα... παραπληροφόρηση. Αγοράζω σχεδόν κάθε 2-3 μήνε νέα κόρσει από Αμερικάνου, ξένου ή οτιδήποτε. Και βλέπω ότι δεν ξέρω για να τα ενσωματώσω. Ε, το μονοπάτι, για να είναι κάποιο consistent, διαρκώ επικερδή, κυμαίνεται στα 3 με 7 έτη. Okay. Αυτά είναι τα νούμερα τα οποία έχω δει και έχω παρατηρήσει. Για να μπορέσει να ξέρει ότι η ικανότητά σου πλέον είναι εκεί και δεν την πειράζει κανεί. Τρία με 7 έτη, κάτι το οποίο μετέπειτα. Πιστεύει δουλεύουμε... ότι αυτοί που θα κάτσουν τρία χρόνια στη φάση θα, κατά τι ποσοστό θα είναι επικερδή, ε, όχι consistent, αλλά γενικά θα, θα, θα είναι πράσινοι όμω. Πολύ ωραίοι. Πάρα πολύ. Μεγάλο ποσοστό, ε. Πάρα πολύ. Κι εγώ το πιστεύω αυτό. Πάρα πιστεύω πολύ. ότι οι περισσότεροι που αποτυχάνουν είναι αυτοί που, παρατάνε, αυτοί που την κάνουν δηλαδή. Θεωρώ ότι ένα άνθρωπο ο οποίος μπαίνει, μπαίνει, βλέπει λίγο, παθαίνει και λίγο overwhelm και μπαίνει κατευθείαν με το real account, δεν δίνει καθόλου χρόνο, χάνει σε δύο μέρε και φεύγει, ε, αυτό απλά το παράτησε. Δηλαδή αυτός, για αυτόν είναι 0% η πιθανότητα τη επιτυχία. Για μένα η επιτυχία είναι το να μείνει, να διατηρηθεί το σύστημα αυτό εδώ. Με όποιο κόστο. Αυτό το ποιο κόστο είναι το καλό όμω. Για του ανθρώπου. Δηλαδή, το καλό ερώτημα. Εκεί θα δείξει αν ο άλλο μπορεί να, το, να, να, να βγάλει λεφτά. Ένα 38 παράδειγμα το οποίο έχω είναι ένα από του. Νομίζω είναι ο καλύτερο εκπαιδευτή μου αυτή τη στιγμή, ο οποίο τον έχω πάρει από το μηδέν και βήμα-βήμα του μάθανα κάτι. Είναι 3,5 χρόνια δίπλα μου, κοντά μου. Είναι, είναι ο μόνο άνθρωπο ο οποίο εγώ σαν πάνω. Γνωρίζω και δεν έχει χάσει ποτέ ούτε ένα ευρώ στο trading, μόνο έχει βγάλει. Αυτή τη υπάρχει τέτοιο άτομο στην Ελλάδα. Φίλε, υπάρχει τέτοιο άτομο στην Ελλάδα. Και είναι yeah. ένα άνθρωπο ο οποίο. Μία τακτική δουλεύει. Δουλεύει, Μια δουλεύει, δουλεύει, δουλεύει. Μία, μία τακτική. Ο είναι εξαιρετικά. Από μπροστά. Τρει ή μισή χρόνια ενασχόλησε με το trading, δίδασκε τα πρώτα δυόμιση. Τρία. Του τελευταίου τέσσερι μήνε, μετά από τρία χρόνια, έβαλε αληθινά λεφτά. Μετά από τρία χρόνια προσπάθησε oh, okay. demo. Πολύ καλός. Ε, τι αστείο. Το είναι λέω και να τρι, είναι, για να τριχάσω να το γνωρίσω κάποια στιγμή με το που έρθει στην Αθήνα. Ε, ο άνθρωπο ξέρει τι δεν ξέρει. Χρησιμοποιεί συγκεκριμένο πράγμα. Καταλαβαίνει όλη αυτή την τοξικότητα την οποία διδάσκω εμπεριστατωμένα στα masterclass μου για το trading, για το gambling, για την αβεβαιότητα την οποία μπορεί να σου δώσει μια συναλλαγή. Αν ένα trader δεν μπορέσει να συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει αβεβαιότητα σε μια συναλλαγή, δεν θα κερδίσει ποτέ. Η τοξικότητα η οποία παράγουν. Ε, οι ορμόνες μας κατά τη διάρκεια μιας συναλλαγής είναι τεράστιες. Είναι όλο το κομμάτι το οποίο διδάσκω μετά τους 6 μήνες που έχουν πάρει όλη την πληροφορία. Και δεν έχει χάσει ποτέ λεφτά. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν, έκανε ακριβώς τα βήματα. Δηλαδή, έμαθα βασικά, έκατσε 4 μήνες. Προχώρησε σε τεχνικά, έκατσε 5 μήνες. Προχώρησε σε ξέρω, πιο advanced πράγματα. Έκατσε ένα χρόνο. Έκατσε 1,5 χρόνο σε demo και μετέβαλε λεφτά. Α πούμε, εγώ δεν έχω γνωρίσει άλλον τέτοιο άνθρωπο και παρακολουθώ πάρα πολλού. Από τον πιο κόκκι μέχρι τον πιο decent. Και έκανα ακριβώ αυτό. Δεν έχασε ούτε ένα ευρώ. Που εγώ έχω χάσει τώρα σοβαρά λεφτά, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία, oh, βέβαια. Τι Κοίταξε, πω. εσύ είσαι το άτομο το οποίο μπήκε με τα μούτρα, όπω και εγώ. Με τα μούτρα. Ναι, ναι, Με τα όλα. Με τα άπειρε φορέ. Αλλά τώρα ηγείται, είναι πιο μπροστά από του άλλου ανθρώπου. Ναι. Στο χυψιζέ, το οποίο σε οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε κατάσταση. Αλλά η πλάτη από πίσω έχει βέλη. Ακριβώ. Και μόνο και μόνο. Hi-Fi δηλαδή. Επειδή κάναμε. Το χέρι, εκ... τα Ακρι... βέλγει να πάτε. Oh, επειδή έκανα ό,τι έκαναν οι άλλοι. Και τώρα εντάξει για του υπόλοιπου που καλά κάνουν τα παιδιά και βγαίνουν και εξελίσσονται και θέλουν να διδάξουν και άλλου. Και καλά κάνουν έτσι, δεν έχω θέμα. Ε, δηλαδή, δεν είμαι ανταγωνιστικό καθόλου. Ε, ε, έστρωσα όμω τον δρόμο, κατάλαβε. Ναι. Δηλαδή, όταν βρέθηκα το 2019 με ένα account να μιλάμε γι' αυτό και να Βάξει, Να μα πυρπολούν, να μα γυαλίουν, ε, τώρα δεν είναι το ίδιο. Ναι, οι άνθρωποι έχουν ε, εξοικειωθεί πολύ περισσότερο με την ιδέα του trading και με όλα αυτά. Πολύ. Ναι. Ε, επικοινωνείτε περισσότερο. Ε, επικοινωνείτε πολύ περισσότερο. Σαν ιδέα δηλαδή προχωράει πολύ περισσότερο Και δεν είναι μόνο αυτό είναι ότι αλλάζει λίγο και η οικονομία, η οικονομία γενικότερα Και φαίνεται ότι αυτό είναι η ιδανική δουλειά Βέβαια Πιστεύεις ότι είναι η ιδανική δουλειά by the way Εγώ το yeah. πιστεύω Εγώ το πιστεύω ακράδοντα Είναι ιδανική ενασχόληση διότι μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα σωστά το θέτεις Να μην έχεις βάνη. Επομένω, εγώ με τις άποψεις εξής okay. Ε, όλοι μα θέλουμε να βγάλουμε περισσότερα χρήματα. Whatever, ok. 2-3-4-5.000-2-3-4-5 5 εκατομμύρια το μήνα. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Αυτά είναι ερεθίσματα τα οποία φτιάχνει το μυαλό μα. Ε, αν και εγώ πιστεύω ότι ένα άνθρωπο ο οποίο στην Ελλάδα βγάζει 30.000 πλά το μήνα, μπορεί να ζήσει και σαν βασιλιά. Εδώ στη ΣΥΠΑ με 55 κάπα παραπάνω από εκεί μπορεί να ζήσει βασιλιά. Σα, σαν βασιλιά. <στονίλυνα> δηλαδή αυτό έχω παρατηρήσει εγώ σαν πάνω. Από εκεί και πέρα, ε, μόλι γίνει εξαιρετικά ικανό αυτό. Μπορεί να κάνει χίλια πράγματα. Ναι μπορεί να πα να δουλέψει και εσύ σε μια εταιρεία ή σαν manager. Εσύ επιλέγει. Δηλαδή, μάθε πρώτα να βγάζει χρήματα, να λύσει. Λέω στου ανθρώπου. Να μην έχει ανάγκη κανέναν. Ακριβώ. Μα... Να μην σε βάλει το μαχαίρι στο λαιμό κανένα. Α λύσουμε αυτό το κομμάτι τη οικονομική ανεξαρτησία. Δεν σου λέω εγώ να πετά με τζετ. Αλλά ρε φιλά ανεξάρτητο. Δηλαδή, εγώ πλέον, δεν Δεν κοιτάω τον κατάλογο. Τι τιμέ έχει. Δεν με νοιάζει. Ε, Πολλέ φορέ μιλάω με την κοπέλα μου και μου λέει Μα αυτό και εκείνο. Και, και είμαι οκ, okay, είμαι cool. Δηλαδή, μη χαλάμε λεφτά σε αυτό. Μα γιατί εκείνο και γιατί τόσο ακριβό. Είμαι οκ, okay, είμαι cool. Όταν καταφέρει και το κάνει, μετά βλέπει πώ θέλει να πορευτεί η ζωή σου και τι παραπάνω μπορεί να κάνει. και εγώ μ' αρέσει να δουλεύω. Δηλαδή, όταν δεν δουλεύω, δεν νιώθω παραγωγικό. Άρα, δεν νιώθω ευτυχισμένο. Θέλω να κάνω πράγματα. Αλλά είναι πιο ωραίο να έχει λύσει αυτό το πρόβλημα και μετά εστιάσει σε άλλου τομεί, οι οποίοι είναι πιο σημαντικοί. Η υγεία σου, το σώμα σου, η αγάπη το μήνυμα, το σκοπό. Αν έχει έννοιε, ρε φιλέ, όμω τέτοιε. Δεν σε αφήνει. Ρε φιλέ, είναι. Είναι πολύ σκληρό. Είναι πολύ σκληρό. Ήταν πολύ σκληρό να δουλεύω περίπου 14 με 15 ώρε την ημέρα και το θυμάμαι το 2018 για 1100 ευρώ και να μην μπορώ να κάνω τίποτα. Και να μένω στου δικού μου. Είναι πολύ σκληρό να ζητά από του γονεί σου ε, διαρκώ χρήματα και ειδικά όσο μεγαλώνει 200 ευρώ, 300 ευρώ. Να σου δίνουν οι άνθρωποι και εν τέλει πάλι να μην μπορεί να κάνει τίποτα δεν... Αν κάποιο το δέχεται αυτό, οκ, okay, δεν είμαι ο άνθρωπο να το κρίνω. Είχε θυσιάσει πράγματα στη μικρή την ηλικία. Άπειρα, ρε. Άπειρα. Και όχι τι είχε θυσιάσει που σε πονούσε. Καταρχά, έκοψα μόλι μου του κολλητού τότε. Mm, ισχύει. Μόλι κολλητού μου. Αυτό Πάρα πολύ. Να, να ξέρει ότι όλοι βγαίνουν, όλοι πάνε παραλία για μπάνια και οτιδήποτε και εσύ να είσαι εκεί πέρα και να κονίζει τι δεξιότητε. Να κονίζω τι δεξιότητε, να δείχνει ότι είμαι στο τσάκ να μεταβώ σε μια άλλη λίγα στην αλλαγή, να δέχομαι μπούλινγκ από μπούλινγκ κατάλαβε σχόλια από εκείνου, ε, να δεχόμαστε μια αλφα κριτική, εν τέλει να σπάμε, να υπάρχουν άσχημοι τρόποι που σπάσαμε και να θυμάμαι, α πούμε, και το 19. Ε, όρισα ατελείωτε μελέτη, όρισα ατελείωτε διάβασμα, όρισα ατελείωτε που να προσπαθώ να αποτυγχάνω, η αμφιβολία, ο φόβο. Αν ήσου να είπα, πόσο θα κοστολογούσε την, την υπηρεσία σου, Πολλά. Γιατί φίλε στην Ελλάδα, του λέμε ότι αυτό κάνει ένα κάπα, δύο κάπα, δεν ξέρω πόσο χρεώνει. Αλλά θεωρώ ότι ένα κάπα θα είναι άπειρα βατό σαν νούμερο ναι. για κάτι τέτοιο που παρέχει, γιατί το βλέπω και από τα δικά μου. Και οι άλλοι λένε, οι άνθρωποι λένε πάρα πολλά, πολύ δύσκολο. Δεν είναι πάρα πολλά, γιατί αυτά που έχει κάψει εσύ, που έχει θυσιάσει εσύ, που αν τα κάνει ο άλλο. Θα του κοστίσει 30 κάπα. Μπορεί... Άντε, 30 μπορεί να είναι πολλά από 15 κάπα, 10 κάπα. Και απλά σε διάστημα έτων, ετών, ετών ναι, δύο, αδερφέρα. των δύο πρώτων ετών, και τα 15 κάπου νομίζω άνετα ο άλλο τα καίει μόνο του, εάν ξεκινήσει μόνο του. Θα του κοστίσει. Προσωπικά τα έχω κάψει, δεν Εναι, ξέρω. Ναι, και εγώ πολύ παραπάνω. Απλά θα του κοστίσει και κάτι πολύτιμότερο. Το χρόνο του. Ναι, γιατί δεν θα έχει συγκεντρημένη φόκου. Ε, ε, Όταν εγώ σε χρειάζομαι, εγώ κοστολόγω τα πακέτα μου 1000 ευρώ για εφάπαξ. Σε θέλω 6 μήνε όμω. Όταν εγώ σου δίνω, α πούμε, για παράδειγμα, δέκα ιδιαίτερα μαθήματα μια ώρα, εμένα ο, ο, ο μέσο μου υπάλληλο παίρνει χίλια ευρώ. Και χίλια εκατό. Μόνο η ώρα του, μία, δύο, τρει ώρε που έχουν οι άνθρωποι τώρα τρει και τέσσερι και πέντε ώρε μαθήματα την ημέρα. Το υλικό είναι περίπου 20 ώρε, α πούμε. Ε, οι ασκήσει, αυτά, η επιτήρηση. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, τον παίρνει μόνο... από το χεράκι τον uh, πελάτη. Τον παίρνω σαν μωρό. Πολύ καλή υπηρεσία. Ο λόγο που ας πούμε κοστολογούμε τόσο είναι γιατί εάν δεν είχαμε ε, ένα πακέτο για παράδειγμα 1000 ευρώ, 900 ευρώ, μπορεί να κάνουμε και μια έκπτωση. Πώ θα πληρώνω του ανθρώπου που δεν είναι τώρα. Εννοείται. Πώς ε, ο... Μα είναι μον... η υπηρεσία που τη χρειάζεται. Ε, ρε, μόνο οι Άμα είναι καινούριο ο άλλο ο... Ε, ο τρέιτερ, θέλει το ε, -one. On one. Μου το ζητάνε και εμένα, δεν το παρέχω εννοείται. Εγώ Όχι, δεν παρέχω. Είναι πολύ δύσκολο. Πράγματα. Ούτε εγώ δεν μπορώ. Να ναι, εγώ μόνο group coaching μπορώ να παρέχω. Αυτό το χρόνο διαθέτω. Έτσι είναι, όποιο το θέλει, το παίρνει. Ναι, δεν δε, γίνεται. Δε, δεν μπορεί να δώσει. Δηλαδή, μετά από ένα σημείο, και εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ασχοληθώ με έναν νέο μαθητή. Μπορώ να του μιλήσω, να ανταλλάξουμε πέντε κουβέντε κτλ. Αλλά δεν έχω τον χρόνο. Γιατί σίγουρα το 2019 μπορεί να είχα τον χρόνο. Θα το κάνουμε ναι. μαζί. Τότε ήταν αλλιώ, φίλε. Όταν του έκανε τότε την προσφορά, τότε οι άλλοι δεν το παίρνανε Ακριβώς. γιατί νομίζανε ότι εσύ θα μείνει για πάντα ίδιο. Ναι, α, α, αυτά είναι που με τρελαίνουν ναι. και έρχονται τώρα άνθρωποι να συζητήσουν one-on-one -on -one και λε: Τώρα τα δεδομένα αλλάξανε. Τώρα τώρα βγάζω 100 κάπα το εξάμηνο, το τρίμηνο, οτιδήποτε. Τώρα το χρόνο μου δεν κοστολογείται το ίδιο, αδερφούλη. Δεν μπορεί να τον πληρώσει το χρόνο μου. Κοίταξε, έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι και επιμένουν μαζί μου και όταν του κάνω offer, όταν του λένε οι άνθρωποι δηλαδή τη εταιρεία offer, μαζί μου one-to-one γιατί εγώ κοστολογώ 350 ευρώ την ώρα. Οπότε του πιάνει έτσι μια σκοτοδίνη και φεύγεται κάτω. <laughs> Αλλά that's it. Και δεν έχει να κάνει με κόκκι. Είμαι humble πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ ταπεινό. Αλλά τόσο κοστολογώ τον χρόνο μου. Εάν θε. Εάν δεν θε, μπορεί να βάλει μεγάλε εκπαιδεύσει. Πάω το ίδιο πράγμα. Τώρα σκέφτομαι μήπω πάρω ένα άτομο και το πάρω από το μηδέν. Ε, και αράζει έξι μήνε μαζί μου. Κάνουμε παρέα. Βγαίνουμε και του μάθω οτιδήποτε έχει. Έναν άνθρωπο δεν ξέρω πώ θα τον διαλέξω. Τι κριτήρια μπορεί να έχει. Έναν άνθρωπο με έντονο σκοπό, α πούμε. Mm, mm. Ετοιμάζω και ένα νέο podcast, το οποίο να ξέρει, θέλω να σου το πω, σου το πω και live. Ε, έχω κάποιε εξαιρετικέ διασυνδέσει με πάρα πολύ επιτυχημένου traders, stock traders, forex trader, crypto trader, που βγάζουν πάρα πολύ δυνατά ποσά, είναι πάρα πολύ δυνατοί στο mentality. Και θα κάνουμε κάποιε μαζόξει τώρα από Οκτώβριο και σε θέλω μέσα. Τύπου mastermind, face to face, face διαζώσει. Είτε face to face, τα οποία online. μπορεί να γίνουν σε διάφορε πόλει Ευρώπη ή μπορεί ακόμα και κτλ. Και μπορεί να σου σκέφτεσαι να το πα στα αγγλικά, Γιατί και εμεί το έχουμε σκεφτόμαστε ε, αυτό. Έντονα, πολύ. Πολύ έντονα. Μελά είναι αυτό, ρε φίλε. Έχουμε τι υποδομέ, νομίζω και. Έχει δηλαδή άτομα που μιλάνε fluently. Ναι, full. Και έχω και native speakers, οι οποίοι είναι half British κτλ. λοιπά ε, αυτό είναι τέλειο. Άρα έχει μαζέψει και τα σωστά άτομα στην εταιρεία, δηλαδή. Είναι πολύ θετικό αυτό. Το recruiting μα και η φανέλα για την οποία παίζουμε όλοι και ο ίδιο σκοπό μέτρά για όλου. Είτε αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται. 1000 ευρώ, είτε πληρώνονται 20.000 ευρώ το μήνα. Η φανέλα για την οποία παίζουμε το mastermind το ίδιο. Γιατί το mastermind ξεκίνησε για να. ήμουν μόνο, κατάλαβε. Ναι, ρε, και εγώ, και, εγώ, έτσι. Ξεκίνησε για να δημιουργήσουμε ακούς αυτό. το Money Psychology έχω κάνει μια έρευνα σε ένα πρόγραμμα. Το έχω ονομάσει Money Psychology και είναι πριν το trading. Δηλαδή είναι το οποίο δεν το παίρνουν οι άνθρωποι γιατί θεωρούν ακριβό. Αλλά είναι το προθάλαμο Και σου λέει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να βγάλει χρήματα και σε οποιοδήποτε, οπουδήποτε και αν το βάλει, αυτό ισχύει. Και γυρίζει πίσω στο βασικό, στο mastermind σου, στα άτομά σου. Στο τι επιλογέ κάνει, οι επιλογέ σου ορίζονται από τα άτομα σου. Ακριβώ. Γι, γι, αυτό και το όνομα το δικό σου είναι ωραίο όνομα. Ακριβώ. Δηλαδή είσαι από τα ελάχιστα άτομα που δεν έχω πιάσει yeah. το στόμα μου να μιλήσω αρνητικά, διότι λέω ότι αυτό το παιδί ξέρει, καταλαβαίνει τι είναι mastermind group. Και τώρα να, μου φαίνεται λίγο κόκκι βλέποντά Δηλαδή κάτι πάει και κάτι λάμπο και κάτι τέτοια. Αντικαλυμμένο ξερί... ήταν. Ναι. Νομίζω το έχει πει. 450 έτσι. ευρώ τη μέρα. Ε, ναι. Να ξέρει ότι όλα το αυτά. Αυτό είναι που είναι... σε τιμάει. Είναι... Δηλαδή ότι δεν είπε ψέματα ή κάτι. Όχι. Ναι. Δεν είμαι ψεύτη. Απλά να ξέρει. Δοκιμα... Έχουμε δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα στο κομμάτι του μάρκετινγκ για να δούμε πώ αντιδράει ο κόσμο. Ε, για την προσέλκυση νέων ατόμων μέσα, στο, μέσα στην ομάδα. Ναι. Έχουμε δοκιμάσει το κομμάτι τη έντονη αλήθεια, έχουμε δοκιμάσει το κομμάτι του επιθετικό, έχουμε δοκιμάσει το κομμάτι του lifestyle. Το lifestyle πολλά είναι καλύτερα. Θα σου πω και να το ξέρουν όλοι οι άνθρωποι, γιατί έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Έχω δεχτεί τέτοιο και το λέω σε όλου του ανθρώπου που θέλουν να δουν το business. Το lifestyle δεν πουλάει. Δεν πουλάει. Άλληξ, όχι. Είτε δείξω ένα ρολόι καλό, ένα max καλό το Porsche, ένα Lamborghini, καλέ διακοπέ. Παιδιά, αυτά δεν πουλάνε. Και όντως. Πουλάνε και μπορεί να προσελκύσουν άτομα τα οποία δεν θέλει να έχει. Άνα, Αυτό το πιστεύω. Είναι ανάλογα τι πουλά εκεί πέρα. Το, το δοκίμασα, είπαμε. Εάν το βάλει 40 ευρώ, ωραία. Ναι. Θα, θα μαζέψει χίλια άτομα, έχει εσύ ουσιαστικά. Ναι, απλά εμένα με ενδιαφέρει το long term. Είναι αυτό που ναι. δεν βλέπουν όλοι οι losers εκεί έξω. Είναι πάνε να τα πάρουν και τέλο. Εμένα με ενδιαφέρει να αλλάζω το mentality έτσι, long term. Έτσι, έτσι. Αυτό που. Άμα δείτε. Γι' αυτό πούμε, και χρεώνει ακριβά, έτσι. Εκτιμά την υπηρεσία χρεώνος. σου. ακριβά γιατί του αλλάζω το mindset, δεν του δείχνω trading. Προσπαθώ τουλάχιστον. Αν με δείτε τώρα στο TikTok, βαράνε βίντεο 100.000 προβολέ που φοράω διαρκώ την ίδια μπλούζα, το ίδιο μπλουζάκι. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν μου αρέσει τελικά αγαθά, αλλά σημασία έχει να φλεξάρω με το στόμα μου και όχι με το τι έχω ή τι κάνω. Α, περνά αυτή τη φάση τώρα. Περνάω τη φάση που... ότι όσο πιο πολλά βγάζω, τόσο, πιο πολλά δείχνω, τόσο λιγότερα δείχνω. Ωραία, μου αρέσει αυτό. Να... Αυτό είναι τέλειο. Γιατί αυτό ε... το, το, το ακολουθώ κι εγώ στην, στην καριέρα μου. Αλλά έχει φορέ που εγώ δείχνω με εριστικό τρόπο τι κάνω. Αλλά δεν το κάνω από κακό. Δηλαδή ε, το κάνω για ρε φίλε. Να σου πω ξύπνα, ρε φίλε. Είμαι από το μηδέν. Δεν... Αυτο... Είμαι αυτοδημίουργητο από, <σκ> από το απόλυτο μηδέν. Και εγώ έτσι. Απλά. Αλλά έχω καταλάβει ότι <σκ> το δεν βίντεο που θα να... του δείξω, πώ έβγαλα 2, 3, 7 κάπα. Δεν θα πιάσει. πιάσει δεν όσο θα πιάσει το βίντεο που θα του δείξω, που σε έβγαλε 150 ευρώ. <laughs> ναι. Δηλαδή, αν, <laughs> αν, αν θέλει να πει κάτι στο client σου για να τον τραβήξει, πε του να μάθει να βγάζει 50 ευρώ την ημέρα. Ναι, 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 ναι. Το ναι, ξέρει. Ναι. Ναι. Απλά εγώ δεν σημανά. έχει νόημα. Δηλαδή, άμα δει εδώ πέρα να και τα λοιπά. Δεν, δεν, δεν υπάρχει κάποιο λόγο να το δείξει τον άλλον. Γιατί μπορεί να το παρεξηγήσει, ενώ εγώ δεν θέλω να το παρεξηγήσω. Ε, δεν το κάνω για να παρεξηγήσει. Απλά του κάνω για να δει και τι μπορεί να κάνει. <σοπότες> ναι. σε τέσσερα έτη. Ναι, μη συγκρίνεσαι, 4 το... μη συγκρίνεσαι, με, εμένα μένα. Τι τέσσερα έτη. Τέσσερα έτη το μεταξύ είναι, είναι τίποτα. Πολύ, πολύ Είναι, πολύ λίγο. πάρα πολύ λίγο, guys. Σχετικά πολύ... με αυτό που παίρνει αντάλλαγμα, εννοούμε έτσι. Εννοείται. Φαντάσου ότι εγώ είμαι 28. Αλλάζει το κάρμα σου. Αλλάζει το κάρμα σου. Εννοείται. Πο πόσο μιλώδεις? Δεν μπορεί να ξέρει. Είμαι 31. Ωραία, φαντάζομαι ότι είσαι 31. Είμαι 28. Okay. Και ασχολούμαστε με μια τέχνη την οποία κάθε χρόνο. Σωστά, γινόμαστε καλύτεροι. Γιατί μα Εννοείται. Προχτέ αντεγόρασα 7 κόρσει. Και γίνω μεγαλύτερο, <laughs> θα γίνομαι. Φαντάσου, σε 20 χρόνια. Τα <taps> βλέπει. Θα είσαι 51. Όλα. όλα. Θα είσαι 51. Εγώ αγοράζω και δεν τα βλέπω. Πώ γίνεται να μην σε top. Κατάλαβε. Πώ γίνεται να μην σε top. Αν σε δύο χρόνια έχει κάνει αυτή την εξέλιξη, φαντάσου σε 20. Είναι κάτι το οποίο δεν σου τρώει χρόνο και θα συνεχίσει να το κάνει για πάντα. Φαντάσου, στα 50 μπορεί να κάνει παπ. Τώρα θα ακουστεί τρελό. Παπ μια συναλλαγή και να βγαίνει ένα μίλιον. Γιατί όχι. Τα έχω δει, να γίνονται αυτά. Και I know, το ξέρω ότι θα συμβεί. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν σταματήσει να κάνει ποτέ κάθε χρόνο θα γίνει θα καλύτερο. Με, με τη μεταβλητή του χρόνου, τα πάντα έρχονται. Όσο είσαι εκεί και δεν το παρατά. Μα γιατί να το παρατήσει. Τώρα στο δικό σου level δεν το παρατά με τίποτα. Αλλά oh, okay, right. ένα yeah. νέο yeah, το σκέφτεται ότι μπορεί να το παρατήσει, ότι μάλλον δεν <laughs> είναι για αυτόν ή κάτι τέτοιο. Πάει <laughs> δε. Yeah. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτή τη δικαιολογία ότι δεν είναι για μένα. Στο, δηλαδή πιστεύω στο μόνο ότι δεν μπορώ απλά να υποστηρίξω το τι λεφτά χρειάζεται. Ότι δεν έχω αυτή τη στιγμή αυτά τα λεφτά. Εντάξει. Και το καλύτερο για μένα είναι να, να, να επανέλθει κάποιο. Δηλαδή, ακόμα και να έχει χάσει, ξαναγύρνα, ξαναγύρνα, ξαναγύρνα. Μα... Δεν ξέρει πώ θα τα φέρει. Τι επόμενε δύο χρόνια θα είναι μπελά. Μάθε αυτά τα πράγματα. Μα κάνουν μεγάλο κακό οι scammers που τρώνε τα χρήματα του κόσμου. Και σε μένα έρχονται στο γραφείο πάρα πολλοί άνθρωποι που του έχουν φάει τα λεφτά. Και, <laughs> και διαλύονται. Διαλύ... Εμένα μου έχουν κάνει 50 fake profile. Ναι, 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 αυτό είναι πολύ άσχημο. Ε... Βάζουν το bot και κατευθείαν με το που σε ακολουθήσει κάποιο του στέλνει. Η... Έχω φάει σκάμπε, εγώ έτσι έτσι ξεκίνησα. Το daily source στο YouTube, εγώ έτσι το ξεκίνησα. Mm. Έφαγα 2.500 bitcoin scam 2 Δύο-2.500. Τα δώσε. Τα και λέω μετά, τώρα τι να κάτσω και να ψάξω και να. Δεν πρόκειται να βρω. Άκρη. Όλα καλά λέω. Άξι. Θα το πάρω πιο ζεστά το δικό μου το έργο και θα συνεχίσω. Λίγα είναι, να ξέρει, άλλοι έρχονται και του έχουν φάει 50%, πάνω αυτοκτονήσουν οι άνθρωποι να πεθάνουν. Ε, και με γνώμονα την ελπίδα. Όταν εγώ του λέω σε χρειάζομαι ένα χρόνο, ενώ οι άλλοι του λένε σε ένα μήνα θα κάνει double, πάνε εκεί. Απλά οι άλλοι δεν έχουν long term. Το ναι, θέμα ναι. είναι πόσο θα πληγωθεί ο άλλο και αν θα συνεχίσει να το. Να, αν θα διαδικασία, να το κάνει σωστά. Τι ναι. παίζει. Πιστεύω ότι μετά από αυτό το επεισόδιο οι άνθρωποι που έχουν πληγωθεί, που έχουν φάει κατραπακιά, έχει άτομα τα οποία πίστεψαν ότι φταίει εσύ για παράδειγμα. Όχι ποτέ. Εγώ έχω πολλά άτομα που, λένε ότι έφταξε ο Τέρι για αυτό το trade. Γιατί ο, το μπήκε σε αυτό το trade με άλλο account. Μπαίνω με άλλο account. Οι περισσότεροι μπαίνουν με τα μικρά τα accounts. Εγώ μπαίνω με μεγαλύτερο account. Και κάηκαν. Ε, ναι. Δεν μπορούν να το υποστηρίξουν το position. Πρέπει να βάζουν ποσοστή ο ρίσκο ανάλογα το μάτι. Αμήν. I mean. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν το στόπλο. Αλλά Έχουμε... όταν το λε και μαλλιάζει η γλώσσα, σου μετά από λίγο δεν μπορεί να το Έχουμε βασικά it. θέματα εκεί. Πρέ... Yeah. Αυτοί, αυτοί οι άνθρωποι, να με ακούνε, ε, ό,τι και να πείτε για το Μούρου, δεν πρέπει να κάνετε trading. Αν δεν καταλαβαίνετε τώρα τόσο βασικά πράγματα, δεν πρέπει να κάνετε trading με αληθινά λεφτά. Sorry, bro. Έτσι, 100%, 100%. Πρέπει να του το. Πρέπει να μάθει να βάζει το όπλο, τελείωσε. Πρέπει να, να... να, <laughs> να ξέρει το account σου με τι, τι, σε παίρνει, τι περιθώρια έχει. Ε, Εμεί απαγορεύουμε στου μαθητέ να ανοίξουν λογαριασμό μετα, με, 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 μετά του 6 μήνε. Ε, πολύ καλό. Αυτό είναι το ιδανικό. Δεν ακούει κανεί. Δεν ε, ακούει κανεί. Ε, ένα ε, μισό δεκατό. Εγώ του έχω πει δύο μήνε. Δύο μήνε. Οι περισσότεροι πάνω στι 20 μέρε το έχουν ανοίξει. Ναι, <laughs> ε, εντάξει. <είναι laughs> η... Θέλω γρήγορα να αλλάξω τα πράγματα γιατί δεν είναι καλά. Δεν το θεωρώ Λάση. Μετά έβγαλα άλλο κανόνα, λέω 90-10. Δηλαδή, εφόσον θε να μπει με το Real, μπε το 10% και όχι το πρώτο trade. Με το που ανοίγει μέρα, 4,5 στο, στο, δικό μου. Ε, όχι το πρώτο trade με Real. Άμα θε, μπε μπες, τη στιγμή που θα βρει. Και μην, μην παίρνει παράδειγμα από εμένα ή άλλου traders Γιατί εμεί μπαίνουμε και διορθώνουμε. Δεν μπαίνουμε άιντε και τα αφήνουμε έτσι. Mm. Μπαίνουμε και διορθώνουμε σχεδόν πάντα. Πόσο ώρα κάθεσαι μέσα στην αλλαγή, Γενικότερα. Μέσο ε, ώρα. Έχει και μισά ώρα. Μέσο ώρα κοντά στα 35 λεπτά μπορώ να πω. Α, ah, okay. Δηλαδή, εγώ 5,5 ώρα είμαι τελειωμένο. Ουσιαστικά. Ah, okay. και, αν, αν κάτσω μέχρι τι 6, κάτι έχει πάει στραβά κάποιο trade μου έχει γυρίσει ανάποδα. Κατάλαβε και το περιμένω. Time frame. Τι βλέπω εγώ, όλα. Βλέπω πεντάλεπτο, λεπτό, βλέπω μονόλεπτο. Είσοδο σε πεντάλεπτο ή μονόλεπτο. Προσωπικά, αν είναι ανάλογα τη μετοχή. Δεν, δεν είναι έτσι. Στα stocks είναι διαφορετικά. Είναι ανάλογα τη μετοχή. Μπορεί να η μετοχή να είναι γρήγορη και να πρέπει να δει μονόλεπτο. Mm. Γενικά πρέπει να τα βλέπει όλα. Είναι μονόλεπτο, πεντάλεπτο και τρίλεπτο. Έχουμε mm. αυτέ που δουλεύουν πάνω σε τρίλεπτο. Μια στρατηγική. Το τέταρτο το δουλεύω πολύ. Είναι ανάλογο και το SMS. market. Το πονηρό, το πονηρό στο, στα stocks είναι ότι είναι και ανάλογο το market. Για παράδειγμα, τώρα δουλεύει ο 50η ο EMA, στο, στο τέταρτο. Είναι δείκτη ο οποίο είναι τεράστιο απόρτιο resistance. Ναι, απλά να θυμάστε όλοι τώρα και, και εσεί το λέω. Οι δείκτε έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπου και υποδεικνύουν κάτι το οποίο ο trader, όσο πιο advanced γίνεται, έχει ήδη δει. Θα θυμάσαι αυτό. Δηλαδή, εγώ κάνω total naked. καποτε χρησιμοποιουσα χρησιμοποιούσα δύο-τρει δείκτε. EMA, κάποια MSD, κάποιε φορέ Bolgers και ένα RSI. Αυτή τη στιγμή πλέον, βέβαια, μετά από 6 χρόνια, μπορώ να δω ένα chart και να καταλάβω ακριβώ αν είναι overbought. Ναι, εννοείται. Αυτό είναι το καλύτερο. Απλά στα stocks έχει μέρε που μπορεί να σου ξεφύγει. Σε τέτοιε περιόδου, οι δείκτε, να ξέρει, δουλεύουν κατά ένα 60% το πολύ. Ε, άμα δει πιθανότητε και γυρίσει πίσω σε 100 παλιά trades, θα καταλάβει, λέω. Αλλά. Είναι τρίκι. Είναι είναι δηλαδή θέλει προσοχή η δείκτη. Θέλει πολύ προσοχή. Θέλει Και πολύ προσοχή. κάτι ακόμα, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε την αβεβαιότητα. Εντάξει, ότι κάνοντα αυτό το πράγμα, έχω πιθανότητα να κερδίσω τάδε. Πιθανότητα να κερδίσω τάδε. Έτσι. Ναι, ότι δεν είναι 100%. Ε, <laughs> γι' αυτό ακριβώ. <laughs> δεν υπάρχει αυτό. Γι' αυτό ε, υπάρχουν διάφορα strategy. Εγώ στα fundit τα δίδασκα αυτά. Πώ κάποιο να γίνει fundit. Όπω ε, όπως σου λέω, πώς μπορείς με τρεις διαφορετικές μεταβλητές στατιστική ε, στατιστικής να επιβιώσεις με βάση το, το, win rate σου. Δηλαδή, έχεις ένα win rate εσύ σαν τέρι, ξέρω εγώ, 50%. Διαμορφώνω όλο το πλάν στατιστικής πάνω σου και μετά σου μαθαίνω τη στρατηγική που να χρησιμοποιήσεις που σου προτείνω, σου μαθαίνω τρει. Ποια σου ταιριάζει καλύτερα, scalping, day trading ή παραπάνω, για να μπορέσει να σε επικερδίσει. Και σου λέω κατά πόσο δουλεύουν αυτά με βάση χίλια ή δύο χιλιάδε που έχουν δοκιμαστεί. Τέλειο. Πού μπορούν να βρουν περισσότερα. Θέλω το link στο οποίο μπορεί να πάει ο άλλο να το βάλουμε και στην περιγραφή από κάτω και στο σχόλιο. Ναι, ναι μπορούμε να δώσουμε στου ανθρώπου ένα, ένα site να δουν κάποιε πληροφορίε και αν ενδιαφέρονται εννοείται. Ποιο είναι το domain, Είναι masterminduniversity.gr. Τέλεια. Θα υπάρχει το link στην περιγραφή. Πού μπορούν να σε βρουν. Instagram, εκεί απαντάω κατά κύριο λόγο περισσότερο. Δηλαδή, όποιο θέλει, απαντάω σχεδόν σε όλου. Εκτό αν ξεκινάνε με την έκφραση πώ να βγάλω λεφτά. <laughs> Παιδιά, χιλιά συγγνώμη, σε αυτά τα μηνύματα πλέον δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι πάρα πολλά και δεν, δεν Μάξη υπάρχει. και περιεχόμενο για αυτό. Ναι. ναι, δεν υπάρχει κάποιο πώ μπορώ. Με χίλιου τρόπου. <Τοχείς> ναι, τρόμους. κατάλαβα. Έχει κάτι να πει τελευταίο. Θέλει να πει κάτι. <laughs> τίποτα, όχι. Όλα, να είναι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τέρι. Εξαιρετική εκπομπή. Την παρακολουθώ. Ε, γράψτε μα σχόλια, τι πιστεύετε. Όντω, περιμένουμε τα σχόλιά σου από κάτω. Πε μου πόσο φάνηκε με, με ειλικρίνεια το συγκεκριμένο επεισόδιο. Το παιδί μου είπε off the record τα ποσά τα οποία τζιράρι Έμεινα ε, με ανοιχτό το στόμα. Είναι real. Είναι legit. Είναι ωραίο τύπο. Βλέπει ότι έχει δουλέψει με τον εαυτό του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Στο τέλο τη ημέρα τα λεφτά δεν έχουν καμία σημασία. Στο λέω στα ίσια. Υπήρξαμε και οι δύο στο απόλυτο μηδέν χωρί σεντ με δανεικά λεφτά και μόνο δουλεύοντας πάνω στο mentality μα και στον εαυτό μα φτάνουμε να κατακτάμε πράγματα τα οποία ούτε φανταζόμασταν. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Δούλεψε με τον εαυτό σου. Σ' αγαπάμε, γι' αυτό κάνουμε το επεισόδιο. Δεν το κάνουμε για να, για να πούμε πόσο γαμάτι είμαστε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολούθησε. Περιμένω το σχόλιο σου από κάτω. Subscribe στο κανάλι, like το βίντεο και κοινοποίηση να το δει κάποιο που θέλει να βοηθηθεί. Και οπωσδήποτε τσέκαρε και το website του πάνω. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. για χαρά. Να σε καλά.